Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Καλορίζικος ο καινούριος παίχτης. Τι... Φοβερή φανελάκι. Εγώ 4 χρόνια έπαιζα. Τι? Τις ακαδημίες είμαι. Φοβερή φανέλα. Μπράβο. Πώς με βλέπεις? Έλα, δεν παίζει τη φανέλα. Να σηκωθώ, Ναι, και μην δείξεις τον αριθμό που έχεις πίσω. Όχι, όχι, όχι. Το όνομα του. Κάτσε να δείξω και την και τη νούγια. Ναι, όχι, φοβερή φανέλα. Τα τελείωμα τα βλέπετε όλα, δεν σπάει. Η Αντίτας πάντα με τους πρώτους. Από εδώ, και εδώ, από εδώ το 90. Για τα 90 χρόνια, επιτυχιακή όλη. Στο μεταξύ, τώρα εγώ έχω νευριάσει εδώ. Τι έγινε, τι έγινε. Με τα αστέρια. Τι. Γιατί εδώ τώρα δείχνω ότι έχω 40. Εγώ έχω 42. Πού ντάζει. Πρέπει εδώ πέρα δίπλα και να το σκεφτούν οι συναντήτες. Ναι. Να αρχίζουν, ρε παιδί μου, εδώ που ντου. Ναι. Να αρχίζει εδώ. Ναι. Να έχει βγει μια γονίτσα. Ναι, ρε παιδί μου, ότι είμαι 42. Ναι, δεν μπορώ να έχω 49. Για σκέψω να έχω 49 και να έχω 4. Ναι, και τι κάνουμε. Να έχει ετοιμαστεί το όλο. Μόλις το... κάνει ρούμπο. Κάτι πρέπει να το σκεφτούν εκεί στην Αντίτας. Πάντως μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Τη Αντίτας που έχει του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ο Σταυρός είναι δικό μου. Άλλο δεν είναι τη Αντίτας. Πάντα η Αντίτας Σάκη μου πάει με τους πρώτους. Ευχαριστώ, Φλόρ. Πάντα με τους πρώτους. Ναι, η Αντίτας θα πάει τι να κάνει, μεγάλες εταιρείες. Η μεγαλύτερη εταιρεία στα αθλητικά θα πάει με τους πρώτους να κάνει. Θέλει και να. Μα καταρχήν, άμα ήταν έτσι να μπλεκε με τον εκατοστό. Ενδέκατο. Θα... Μη σου πω ότι ο 12ος ήταν και το μαγείρεψε το θέμα και είναι η ίδια θέση με την Τρίπολη. Μα θα κλείνει. Ο Βάζελος. Και εκεί τους δάκωσε. Ε, θα κλείνει τώρα, άμα ήταν τι να κάτσει. Τι να πάει, ρεζίλη γίνεται η φανέλα ρεάκι, παίζει με την Εστόλη 0-0. Παίζει με το. Χάσε τώρα, έχει να πάρει 20 χρόνια πρωτάθλημα. Όχι μόνο αυτό. Και, 18. Μα η εταιρεία είναι για να πουλάει. Δηλαδή στα 20 χρόνια έχετε πάρει 2. Με λίγα λόγια. Ρετάκι μου. Ναι. Η εταιρεία είναι για να πουλάει. Κάθε εταιρεία. Έτσι δεν είναι για να. Ναι, και τι να μπαίνει μέσα. Και τι είπε ο πρόεδρος. Του πούλησε, λέει. Του πούλησε. Δεν θα σα πουλήσει. Με όνομα λαγού παίχτη. Έχετε πουλήσει 42 φανέλες και θα σας κρατήσει. Εν τω μεταξύ, Τάκη, να σου πω. Λαγό παίχτη και θέλετε να. Εντάξει με το λαγό. Κουτρουμπί. Ναι. Δείτε ποιος είναι αυτός. Θέλει να κάνει και καριέρα με το όνομα. Άλλο. Η κάθε εταιρεία. Ναι. Κοιτάει, δηλαδή λέει πόσο κόσμο έχει στην Ελλάδα. Ολυμπιακός 6.6 εκατομμύρια. Εντάξει. Όχι αυτά που βγάζετε εκεί πέρα του Αλαφούζου τα site που ήμασταν 29, τα 100. Και 27 ήταν ο Βάζελος. Ναι, και πατέρες. 27% ρε, τι είναι. Λοιπόν, ΦΠΑ είναι. Θέλει να πουλήσει, Τάκη μου. Και μοιραία θα πάει με τον καλύτερο μου. Και θα πάει. Εντάξει, και από την Πούμα που συνεργαζόμασταν, τότε... είχαμε πάρει το κόσμο τα λεφτά, έτσι, Τάκη. Πάντα αυτό Ολυμπιακός είναι σε πάξη. Για την εταιρεία αυτή και την θέση Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ είναι 57ος, 8ος πριν. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάπου και αυτές οι ομάδες. 192 θέσεις στην UEFA. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι 22ος. Για να τα βάζουμε τα πράγματα στις θέσεις τους. Και όλο βλέπω και να κατεβαίνουν μετά και αν θα γίνουν, αν γίνουν έτσι όπως τα σχεδιάζουν, έτσι. Αν οι παίκτες που έρθουν καταφέρουν να κολλήσουν με την ομάδα, όχι σαν τους περισσινούς, δεν είπαμε ότι ήταν. Δεν άξιζαν και περισσότεροι. Δεν άξιζαν και περισσότεροι, αλλά σίγουρα επιτυχία. Ναι, εντάξει. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό όλα τα υπολογίζει. Δεν μπορεί να υπολογίσει τη χημεία που μπορεί να έχει ο κάθε παίκτη με την ομάδα. Κοιτά να εκμηδενίζει το ρίσκο όσο γίνεται, να το ελαττώνει, αλλά πάντα η κάθε μεταγραφή έχει ρίσκο. Από εκεί και πέρα είναι και κάποια ονόματα που δεν έχουν ρίσκο καθόλου. Έτσι και αυτά επιδιώκει σε συγκεκριμένες θέσεις να φέρει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Και μιλάμε, Ετάκη, για ποιες θέσεις. Στη θέση που σαντά να τα ξαπούμε άλλη μια φορά δεν είναι δύσκολα. Όχι, πράγματα. Μαζί τα λέγαμε με τους ανθρώπους τώρα πρώτη φορά. Όχι, τα πούμε με την περασμένη εκπομπή. Ναι, ναι. Στη θέση του σαντά θα πάρουμε ένα center back, μαγείς μου. Στη θέση του Εντικά που έφυγε, το εξάρι δηλαδή, θα πάρουμε και εκεί παίχτη. Προχωράμε. Στη θέση του Μήτρογλου θα δεν πάρουμε... Δεν προχωράμε, πήγες κατευθείαν στο Μήτρογλου. Στην αριστερό εξτρέμ.
Φτιάξε, για την κορυφή. Να στην κορυφή τώρα, κατευθείαν. Άξε, γιώμα θα κάνουμε. Γιώμα. Πάει μπάλα αριστερά ή δεξιά. Ολυμπιακό είμαστε. Τι θα κάνουμε, τι γιώμε. Μήτρογλου. Κατευθείαν. Ωραία. Απλά πάμε. Επειδή ξεκίνησε σε λεμπά και, και. Και τι έπιασε τον άξονα. Ναι, αυτό. Αφού τι πάμε, παίζουμε και τα πλάκια. Ωραία, ωραία. Πάμε στη θέση του Αφελάκη, θα πάρουμε παίκτη. Παιχταρά. Στη θέση του Μήτρογλου θα πάρουμε παιχταρά. Ωραία. Και πάμε στις προϋποθέσεις. Υπάρχουν άλλες δύο. Τρεις μάλλον. Ναι. Ο Πουλίδο. Δεν παίρνουμε ένα σεντρεφόρ, παίρνουμε δύο. Ο Πουλίδο, και ο Πουλίδο είναι. Όχι, το Πουλίδο, γιατί κάποιοι τον περνάνε και πάει το Πουλίδο. Τι πάει. Έτσι, έτσι πάει. Αλλά δεν έχει τίποτα. 8 εκατομμύρια παίκτης αξία. Ναι. Αφήστε το, δείτε τον Πουλίδο. Υπάρχει ο Πουλίδο, μια που υπάρχει, ως μη γεννόμενο, δεν έχει τίποτα. Η αξία των 8 εκατομμύρια του παίκτη θα τα δείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, και υπάρχουν οι δύο προϋποθέσεις του Ντουρμάζ σε περίπτωση που ήδη τον ζητάνε κάποιες ομάδες. Όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ένα οχτάρι στη θέση του Κασάμι, έτσι, πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό. Εντάξει, πες του Ντουρμάζ που άρχισε το ίδιο, ναι. Ναι, και δεξιά. Γιατί και τον Κασάμι τον ζητάνε πάρα πολλές ομάδες. Και εμείς θέλουμε κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε όμως από τη στιγμή που οι παίκτες είναι ακόμα στην ομάδα, έτσι. Από εκεί πέρα πρέπει να χωρέσουν. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή. Τι λες τώρα. Μάνι με αυτές τις μεταγραφές θα περάσουμε. Θα είμαστε κοντά στους 35 παίχτες. Και στο Champions League, παιδιά, παίζουν 21. 21 παίζουν. Από φανταστείτε τι γίνεται. Τα εκεί. Από εκεί και πέρα να δει. Αλλά πιστεύω έχουμε ικανό προπονητή από ό,τι έχει δείξει η Πορτογαλία και έχω διαβάσει κάποια πράγματα. Θα. Δεν μπορούμε να πούμε. Θα αξιοποιήσει το υλικό. Με το υλικό. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι επίσημο. Προπονητής πάντως είναι ο Μάρκος Σίλβα του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην τα ακούτε από αλλού. Και εμείς εδώ πέρα λέμε ότι δεν το λέμε επίσημα. Υπάρχουν κάποια εκκρεμότητα τυπική με τη Sporting. Έτσι, οι άλλοι δεν ανακοινώνουν τον προπονητή. Μοιραία θα αναγκαστούν να το ανακοινώσουν γιατί ξεκινάει η προετοιμασία τους νωρίτερα από εμάς, 1η Ιουλίου μου φαίνεται, τη Sporting. Α, να πούμε για τις μεταγραφές, από κάποιοι εκεί, που ναι, βιάζονται από εκεί. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής, να ξέρετε, ότι είναι ενήμερος. Δεν είναι, δηλαδή δεν πάει να πει ότι ενεργοποιείται μόλις υπογράψει το συμβόλαιο ή ανακοινωθεί. Γίνεται δουλειά. Είναι ενημερωμένος για την ομάδα. Βλέπει παίκτες που θέλει DVD, να πάρει ο Ολυμπιακός. Βλέπει, είναι ενημερωμένος. Του έχει δοθεί ποιους παίκτες θέλει να διαλέξει. Έτσι. Αυτό. Υπάρχουν τα θέλω του. Έτσι όλα. Δεν είναι, γίνεται δουλειά. Ούτε γιατί κάποιοι. Είδαμε και κάποιους που λένε ότι έχουμε αργήσει. Ξαφνικά σε δύο μέρες μέσα ο προπονητής δεν έχει ανακοινωθεί, έχουμε αργήσει. Αυτοί που αλίμανο. Έχουν αργήσει είναι οι Βάζελοι, τα Χανουμάκια και οι Παοκτζίδες. Ναι. Αυτοί έχουν αργήσει. Ξεκινάει ο Πάοκ σε 15 μέρες προκριματικό στο UEFA. Όχι, 16 του μήνα παίζει εκεί. Ναι. 20 μέρες έχει. Ναι. Μετά είναι ο Βάζελος, αυτοί έχουν αργήσει. Ο Βάζελος πήρε εκείνο τον ανάπηρο που τον είδαμε στο κάτω. Εγώ τον τα πούμε όλα γρήγορα. Αυτόν έχει πάρει προς το παρόν. Εμείς. Η ομάδα και οι παίκτες που θέλουμε για να την προετοιμάσουμε. Πότε θα το προετοιμάσουμε, 22 Αυγούστου που αρχίζει το πρωτάθλημα, όχι. Για τις 15 Σεπτέμβρη τους θέλουμε τους παίκτες μας. Όχι ότι θα τους πάρουμε 15 του μήνα, του Σεπτέμβρη. Καταρχήν από. 15 του Σεπτέμβρη, το πρώτο παιχνίδι της Champions League, ο Ολυμπιακός έχει 2,5 ολόκληρους μήνες. Έτσι. Να πάρει τις μεταγραφές που λέμε. Όχι να πάρει, να προετοιμάσει την ομάδα. Να προετοιμάσει την ομάδα, ναι. Άμα περιμένουμε να πάρουμε τις μεταγραφές. Ναι, λοιπόν, αυτό. Από εκεί και πέρα. Για κάποιους που ανησυχούν πολύ, γιατί μόνο ανησυχία. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ρε παιδί μου να βλέπω σε ένα σχόλιο την ανησυχία, αλλά να βλέπω και την αισιοδοξία. Έτσι, όχι μόνο ανησυχία και όλα τα σχόλια ανησυχία, έτσι ξαφνικά, τόσο πολύ ανησυχία. Σίγουρα, αλίμονο, πρέπει όσο πιο γρήγορα, το ασπαζόμαστε κι εμείς, όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο, έτσι. Αλλά και πάλι το επαναλαμβάνουμε ότι ο Ολυμπιακός και μόνο ο Ολυμπιακός έχει περιθώριο 2,5 μηνών να χτίσει την ομάδα αυτή που θέλει ο προπονητής, έτσι. Δεν μας τρέχει και ο χρόνος. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί ο προπονητής ή οποιασδήποτε μεταγραφές ανακοινωθούν, δεν πάει να πει ότι τις κάνανε από το. Τους κατέβηκε στο κεφάλι, είναι σε συνεννόηση όλου του τύπου.
Ναι, και ένα άλλο, Άκη. Έτσι. Και ένα άλλο. Ο πρόεδρος την έχει αφήσει, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είναι η ομάδα έτσι όπως πρέπει. Στο οικονομικό, ο μεγαλομέτοχος, να άμα θέλετε και το τυπικό. Η ομάδα είναι, έχει όλα τα εφόδια για να ενισχυθεί. Υπάρχει το team, υπάρχει και ο Μιχάλης τώρα, ο Κουντούρης, που είναι ένα στυλ επιβλέπων. Δεν κάνει τις μεταγραφές. Δεν κάνει όλες τις μεταγραφές. Μην παρεξηγηθούμε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Επιβλέπει. Άλλο... Φροντίζει, κοιτάνε να μην μας τρώνε. Κοιτάνε διάφορα, όλα αυτά που είναι γύρω από τις μεταγραφές, έτσι. Λοιπόν, και να πούμε κάτι άλλο, ότι κάποιες μεταγραφές που χτυπάει ο Ολυμπιακός. Λέει στον προπονητή τη φιλοσοφία της ομάδος, που την ξέρει κιόλας δηλαδή. Κάποιες μεταγραφές που χτυπάει ο Ολυμπιακός, που είναι ρετυρέ, όχι. Ούτε πανοράφι, πιο πάνω ακόμα. Είναι κατανοητό ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθεις και να κλείσεις ένα τέτοιο παίκτη, παρά να πάρεις ένα παίκτη των 150.000. 150.000, άμα θέλουμε τώρα, παίρνουμε 10 παίκτες. Όποτε θέλουμε. Τέτοιο επίπεδο. Τάκι, όσο μεγαλύτερο παίκτη είναι. Δεν κλείνει τόσο γρήγορα η μετά. Αυτό θέλω να πω. Όσο μεγαλύτερο είναι ο παίκτη. Κάποια αργήσαμε. Δεν περίμενε λίγο, Ρετάκι μου. Όσο μεγαλύτερο είναι ο παίκτη, τόσο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία έχει η απόκτησή του. Εδώ η ΑΕΚ τώρα πήγα να πάρει ένα παίκτη 250.000 στο ΣΑ και τον έχασε. Τι 250.000. Τι είναι και τον έχασε. Τέλος πάντων, θα πούμε και κάτι παραπέρα για την ΑΕΚ. Ναι, λοιπόν, θα τα πούμε για τις αυτό, καταρχήν θα τα πούμε για τους αντιπάλους. Ναι, θα τα πούμε όλα, θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα. Και πόσο μας έχουν βάλει άλλο το πίπερο στη χρονιά, δηλαδή έτσι που λέγαμε δεν θα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η χρονιά. Είμαστε όλοι μας και μόνοι τους. Όλοι μας και μόνοι σας. Και το έχετε δηλώσει κιόλας. Δηλαδή αυτό μας ευχαριστεί. Δεν υπάρχει αυτό. Παγκοσμίως δεν υπάρχει να συμμαχίσετε τρεις ομάδες. Πρώτον, για να κρέψετε τα λεφτά του Ολυμπιακού δεν το καταφέρετε αυτό. Και δεύτερον, για να καταφέρετε να πάρετε πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό σας λέω, μάγκες μου, το πρωτάθλημα το φετινό για μένα ξεκινάμε από εφέτος. Δεν έχουμε κανένα. Το θέλουμε όσο τίποτε άλλο. Και το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, να πω μια παρένθεση για το Facebook. Μάγκες, αυτό που είδατε το πρωί, αυτό είναι το αληθινό. Το Facebook, μην μπερδεύεστε με άλλα. Και ένα, τη ευκαιρία και ένα απαταιώνα που έχει βγάλει μια σελίδα Άκης Κουμπαράκης, δεν υπάρχει. Α, καλά, και μετά θα βγάλει 10. Ναι, κάτσε λίγο. Πες το κι εσύ. Γιατί μου το λένε πολλοί. Ναι. Είναι απαταιώνα. Είναι fake. Το Άκης Κουμπαράκης είναι. Ναι, Άκης Κουμπαράκης. Για να λίγο να καταλάβει ο κόσμος, είναι ψεύτικο. Παίρνει καμιά. Τι να βοηθήσει. Το Facebook, παίρνει πώς ανοίγει το Facebook. Άσε ρε, και μετά στο μάθω πώς ανοίγει. Άσε με να πω στο κόσμο. Παίρνει καμιά φωτογραφία από το προφίλ μου στο Facebook και το βγάζει και κάνει ότι είμαι εγώ. Twitter έχεις εσύ. Twitter έχεις. Είσαι ανδρά μου. Ναι, αυτό είναι το εύκολο. Και κάτσε λίγο το... Δεν σε διέκοψα εγώ για το δικό σου. Εγώ το τελειώσες σε 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει καμιά φωτογραφία από απαταιώνας και το βγάζει και καλά ότι είμαι εγώ. Και όχι μόνο αυτό, παίρνει και θέσεις. Έτσι. Παίρνει και στάση, τέλος πάντων. Είναι ψεύτικο. Εγώ θα πω και ένα άλλο, συμπληρώνω αυτό. Όσοι ξέρουν ότι έχω άλλο φουμπού, το ξέρουν. Περίμενε, για να το τελειώσουμε σήμερα, όπως την άλλη φορά. Ναι. Εάν δεν το κατεβάσεις, Κουμπαράκι, ψεύτη, απατεώνα, που χρησιμοποιείς το όνομα του Άκη, τη Δευτέρα στο Σφακιανάκι θα είμαι. Μην τυχόν και δεν το κατεβάσεις, σου πω εγώ τι απάντησα. Τη δίωξη, τη λεφτά. Πού άλλο, εκεί στον τραγουδιστή. Εντάξει, τις έχουν συνηθίσει και για γλέντζε. Εντάξει. Σε ξέρουν και για απόμπιβε, εντάξει, κάτσε. Λοιπόν. Άντε απαταιώνες όλοι. Εντάξει, τι έχει γίνει με εσάς τους απαταιώνες. Πάμε μπάσκετ. Τελειώσαμε ποδόσφαιρο. Πως είχαμε τελειώσει με ποδόσφαιρο, αλλά λέμε τώρα. Ωραία. Μπάσκετ τι γίνεται, ο Λούκας. Το παιδί συναντήθηκε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Του έκανε προσφορά ο Ολυμπιακός, μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Και
Από ό,τι έμαθα. Τριπλάσια μου φαίνεται από ό,τι. Ήθελα λοιπόν, να πάω να δει. Ακούστε να δείτε τώρα κάποια πράγματα, τα συζητάγαμε και πριν. Να πάω να παίξει αλλού, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία να είναι. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Διάλεξε τον δρόμο των χρημάτων, δεν πιστεύω. Να παίξει γιατί πιο πολύ χρόνο. Να παίξει πιο. Ωραία. Μια και είπε χρόνο συμμετοχή, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο χρόνο, η διάρκεια που παίζει ένα παίκτη μέσα στην ομάδα δεν συμφωνείται με τον προπονητή. Μόνο του την καταφέρνει. Δηλαδή, άμα είναι παιχταρά, θα παίζει 38 λεπτά. Άμα είναι. Κάπω έτσι, εγώ το θεωρώ. Δηλαδή, ο Δελικάρης, συγγνώμη, Άκη, ο Δελικάρης 16 χρονών, ο Δελικάρης, δεν πήγε στον προπονητή και του είπε να παίξω κι εγώ με 10 λεπτά. Τον βάλανε πρώτο παιχνίδι μέσα και δεν τον ξαναβγάλανε ποτέ. Δηλαδή, θέλω να σα πω ότι έδειξε. Όπω επίση, άμα είναι ίδιο στυλ με τον αρχηγό. Δεν γίνεται να παίζει, δηλαδή, πώς να σου πω, θα παίζει ο αρχηγός. Δηλαδή, ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Ναι, και είναι ένα... και αυτά, είναι και συγκυρίες. Ναι. Είναι τι στήλη είναι ο κάθε παίκτης, ναι. Αν είναι πιο επιθετικογενής ναι, και αν είναι αμυντικογενής. Τέλος πάντων. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στον κόσμο. Να αγαπάμε, έτσι, αλλά διάλεξε να φύγει. Όποιος παίκτης πέρασε από την ομάδα μας, αξιοαγάπητος. Όπου πάει θα είναι αντίπαλος. Και όταν ξανάρθει. Πάλι αξιολάτρευτος. Γιατί και η ιστορία αυτό μας έχει δείξει, ειδικά από τον Ολυμπιακό, ότι όποιος φεύγει όλο ξανάρχεται και όχι παρακαλετά. Δηλαδή αγαπημένα, όπως φιλικά χωρίζουν οι δρόμοι μας, φιλικά ξανασμίγουνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός με το DNA που διαθέτει και έχει δείξει τα 4 τελευταία χρόνια, κι άλλοι παίκτες έχουν φύγει. Και δεν έχει συγκινηθεί καθόλου, έτσι, ούτε έχει διαταραχθεί. Και κάποιοι άλλοι φύγανε και το μετανιώσαν και ξαναπαρακαλάγανε και ξανά ήρθαν. Το είπαμε πριν αυτό, ναι. Ούτε έχει η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη και στη διοίκηση και στο Σφαιρόπουλο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εμένα ένα πράγμα σαν οπαδό του Ολυμπιακού που με στεναχώρησε, είναι ότι ο Σλούκας, και το τελειώνω εδώ, γιατί σας είπα είναι δικό μας παιδί, έπρεπε να μετρήσει και το συνέστημα. Που μεγάλωσε, που έγινε παίχτης, που αγάπησε. Εντάξει, τώρα το πάμε άλλο. Δηλαδή, τώρα σπώ, το έπρεπε, μέτρησε. Αυτό μέτρησε, αυτό έκανε. Τώρα το έπρεπε και. Εντάξει, παιδί μου, σαν το παδό, είπα τη γνώμη μου. Εγώ δεν το είμαι ούτε ο πατέρας του. Και εγώ μπορώ να σου πω τη γνώμη του, σαν το παδό. Δηλαδή, για δηλαδή, παράδειγμα, ο Magic που έπεσε στους Lakers. Ναι. Άρχισε από μικρό παιδί εκεί και τελείωσε όταν έπαθε το AIDS. Ξέρω πότε τελείωσε, 40 χρονών. Εντάξει, ήταν καλές δηλαδή, εποχές. Μετράει λίγο και το συνέστημα στον παίκτη. Εγώ αυτό το παίρνω λίγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλοι το πάμε αλλού. Κάποιοι άλλοι βρίζανε. Κάποιοι άλλοι βρίζανε. Ναι. Δεν είναι και αυτό. Όπως δηλαδή, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πας και στο άλλο άκρο. Στο λέω γιατί μεγάλος από τα 10 του παίζει μπάλα στον Ολυμπιακό μπάσκετ. Με τον Καμπούρη από τους έφηβους, πιο μεγάλος και αυτά, έπρεπε να μετρήσει και πού πάει. Τώρα πας στα ξένα, χάνεις την φανέλα του Ολυμπιακού, τους φιλάθλους σου, τη γειτονιά σου, την οικογένειά σου. Πού να πάει να παίξει τώρα πού, για μένα. Επειδή είναι ο Σλούκας. Θέλει να κάνει το διάλεξο, θέλει να κάνει. Καλή επιτυχία και τελείωση. Όχι ένα μεγαλύτερο βήμα, γιατί η μεγαλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού δεν είναι καμία. Και δεν έχει δείξει έτσι. Ένα άλλο βήμα. Στα 22 του πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη, Champions League. Εντάξει, θέλει να δοκιμάσει κάπου αλλού. Ναι, και το ευχόμαστε να το πάει καλή καλά. Επιτυχία. Και τέλος η κουβέντα. Να πούμε τώρα τη ευκαιρία ότι από Δευτέρα το κύπελο του πρωταθλήματος θα είναι στην μπουτίκ του Ολυμπιακού. Έτσι, για όσους θέλουν να το. Του μπάσκετ. Ναι, του μπάσκετ βέβαια. Ναι. Να πάνε να φωτογραφηθούν και τέτοια. Ωραία. Και τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα, επειδή με ρωτάγανε και πολλοί φίλοι. Πότε θα είναι. Και βγάλε με αυτό γιατί του χρόνου θα έχουμε και το επόμενο. Έτσι, από Δευτέρα θα είναι το κύπελο στην μπουτίκ. Μην τα χάνετε αυτά, είναι συλλογή. Θες να πιούμε λίγο νεράκι. Όχι. Τι. Θες να πιούμε νερό. Όχι. Πάμε, εσύ δεν διψάς. Πάμε να πιούμε νερό. Όχι, τίποτα. Όχι, δεν έχει νερό, μας έχουν κόψει το νερό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αύριο έχουμε το. Και τους συμμάχους, δεν θες το. Να πάμε, όχι, μετά το νερό. Μετά θέλεις. Ναι, μετά το. Θες να δούμε κανένα βίντεο τότε. Μετά το νερό, όχι, να προετοιμαστεί και ο Φλόρ. Αύριο έχουμε το συνέδριο, το παγκόσμιο συνέδριο. Το 8ο παγκόσμιο συνέδριο του Συνδέσμου του Ολυμπιακού. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει, είναι καθαρά εσωτερικό το θέμα. Τα διαρκές που κάτι φίλοι μου ρωτάτε από Τρίτη, Τετάρτη του ποδοσφαίρου εννοώ. Θα μάθετε από τις εφημερίδες, από το site του Ολυμπιακού, τις τιμές και τα πάντα και θα νομίζω ότι θα βγουν αυτοί. Όχι, απλή μπλούζα είναι, φίλε Πόλο.
Ρωτάει, είναι εμφάνιση ή απλή μπλούζα? Όχι. Ε, τι, με γιακάδες και τι, με καμιά ρετικότητα θα παίζουν οι παίκτες? Μπλούζα. Λοιπόν, ρε, αυτό για τα διαρκείας. Λοιπόν, πάμε σε κανένα διάλειμμα, φίλο μάνατζερ. Άντε, πάμε σε διάλειμμα. Α, μετά, α, όχι, δεν θα πάμε τώρα σε διάλειμμα, θα αναλύσουμε. Εγώ με τρελανείς. Δεν είναι έτοιμα τα βίντεο, πρέπει να συνδέσουμε το βίντεο με το λόγο. Την εικόνα με το λόγο, πρέπει να παντρέψουμε, Τάκη μου, την εικόνα με το λόγο. Ωραία. Δηλαδή ορίεται σκηνοθέτης. Ωραία, ωραία. Ο Ταραντίνο. Ωραία. Εντάξει. Ταραντίνο, τι. Δεν υπάρχει αυτός ο σκηνοθέτης. Δεν υπάρχει. Εμένα μάζει και ο Γκάι Ρίτσι. Άστο και αυτός. Λοιπόν, αλλά... τι έγινε, τι είπε ο Φλούρ. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Εχμή. Εχμή. Τίποτα, okay. Τι να πάμε παρακάτω, Ρετάκη. Τι θες να παντρέψουμε. Για τη χρονιά, ναι. Να τα πάρει τα παντρελόγια. Τι θες να παντρέψουμε. Τη χρονιά αυτή που έλεγες ότι ναι, σ' αρέσει φέτος, τι γίνεται. Που είναι μόνη της και όλοι μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Μελισανίδη, λίγο διαφορετικά εγώ, μ' αφήνεις. Γιατί τους... τι υπάρχουν... δεν είναι διαφορετικά, δεν ξέρω πώς... Κάτσε από το Μελισανίδη να ρίξω. Περίμενε, έλα το... Δεν θες να παντρέψω το βίντεο με το αυτό που λεπτό, θα πω. Ένα λεπτό, εμένα γιατί με ρωτάς αν σου επιτρέπω, δηλαδή... Αφού δεν με αφήνεις να μιλήσω. Όχι ρε, πώς δεν σε αφήνω. Ήμαρτον ρε παιδιά. Κάτσε λίγο ρε, να σε ρωτήσω κάτι ρε, να σε βοηθήσω. Ναι, εμένα βοηθήσεις. Ναι, όχι, σε αυτό που θέλεις να με ρωτήσεις. Ωραία. Εμένα εγώ τι να σου επιτρέψω, να επιτρέψει από την Τρόικα, δηλαδή πες. Αλαφούζο Σαββίδη, να μιλήσω για το Μελισανίδη. Είσαστε ισακιόμοι όλοι, είναι κάποιο πρώτο. Θα πάρω άδεια εγώ από αυτού. Πλάκα μου κάνει. Μιλά για ποιο θέλει. Άρα τι με απευθύνει στο λόγο. Εγώ είμαι όλοι μα. Και οι άλλοι είναι μόνοι μα. Λοιπόν. Εμένα. Ο κύριο Μελισανίδη, όταν έριξε την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι επηρεασμένο. Όταν έριξε την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, σα είχε υποσχεθεί ΑΕΚτζίδε. Ότι ερχόμενη η ομάδα σας στην Α Εθνική θα έχετε και γήπεδο και θα πάρετε και πρωτάθλημα. Προημερών είπε, κάπου είπε, κάπου μίλαγε και είπε, ίσως είπε, ότι όχι και να πάρουμε και από την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε. Κάνε τρελός, λέει. Τώρα που ανεβήκαμε στην Α Εθνική να πάρουμε πρωτάθλημα. Τώρα αυτός το είπε, μπες ο ΑΕΚ, βγήκε, δεν ξέρω τώρα. Ναι, βγήκε τώρα, βγήκε. Έτσι είπε ο πρόεδρός σας. Δηλαδή ούτε και γήπεδο σας, που σας είχε τάξει έχετε. Ακόμα χωράφι είναι εκεί. Και έτσι βλέπω. Όχι, τώρα είπε την αλήθεια. Και όχι, τους είχε πει όμως ότι. Ναι, άλλο τι είχε πει. Τώρα είπε την αλήθεια. Τώρα είπε την αλήθεια. Ναι. Και το αποδεικνύει με τις πράξεις του. Δηλαδή ούτε το budget λέει της ομάδος που βάζει φέτος. Ολυμπιακός βάζει ένα σωρό λεφτά. Και το αποδεικνύει με τις μεταγραφές. Δηλαδή ένας παίκτης που αρνήθηκε ήθελε πάνω από 250.000, λέει όχι. Άμα θες 250. Δηλαδή, άμα του έλεγε 280-300, θα τον παίρνατε. Να δείτε που έχετε μπλέξει. Ναι, τώρα λέει πρώτα οι νίκες. Α, ναι, τώρα πρώτα οι νίκες. Να κάνουμε νίκες. Ποιες νίκες? Να νίκες. Ποιες? Τη Αμοθράκη. Δεν παίζουν και με τη Βουλιαγμένη και με τους Τράχονες. Εντάξει, ας κάνετε να κάνετε κάποια. Για μένα σας λέω από τώρα, βάσει αυτά που βλέπω και από ό,τι βλέπω, έτσι θα πάει το θέμα όλο το καλοκαίρι για έξις μεταγραφές. Έκτη θα τερματίσετε. Εντάξει, ωραία, έκανε την πρόληψη. Όχι, εγώ το λέω. Τελείωσε από εκεί. Τελείωσε. Δηλαδή, ερχόμαστε τίποτα. Αυτά που σα λέγαμε. Τι ερχόμαστε. Ερχόμαστε να ξαναφύγουμε. Τα πούλμαν ερχόμαστε. Ναι. Το δούλευμα πήγε σύννεφο. Σα έκανε μέτοχου με τα διαρκεία για να φτιάξει το γήπεδο. Πάνε και να τα λέω. Τίποτα. Κάθε μακάρι, όχι, να μακάρι να σου πω κάτι. Όχι, ειλικρινά. Μακάρι να αυγωθείτε έτσι και να πάτε και όλοι στο γήπεδο να γίνουν και μεταγραφέ. Να έχετε μια ομάδα ανταγωνιστική. Και αξιόπιστη. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Γιατί... Αυτό το λέμε εμείς το παρακαλάμε. Αλλά άλλο, ναι, οι ίδιοι δεν το θέλουν. Εμείς μιλάμε τώρα. Εμείς μιλάμε τώρα. Εμείς μακάρι, αλλά πού το. Με την έννοια ότι. Αλλά τώρα τι γίνεται, ρε μάγκες. Είναι ο Ολυμπιακός εδώ. Για να το φτάσει. Δηλαδή πες ότι χαλάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, το χρήμα δεν είναι το παν. Αλλά είναι και κάτι. Δεν φαίνει τη δυστυχία, δεν φαίνει την ευτυχία, αλλά δεν είσαι και δυστυχής. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο Ολυμπιακός εδώ. Για να το φτάσεις, άμα χαλάσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια, λέμε ένα ποσό, εσύ πρέπει να χαλάσεις 20. Γιατί πρέπει. Γιατί δεν είναι ότι άμα χαλάσεις 10, πάλι πίσω θα είσαι. Πρέπει να χαλάσεις παραπάνω και να είσαι και τυχερός να το φτάσεις. Και από εκεί και πέρα γίνει κάποιος συναγωνισμός. Όλα αυτά τα φούμαρα και τις μεταξωτές κορδέλες, οι άλλοι πάλι ευτυχισμένοι δυστυχείς. 111 είναι στην Ευρώπη. Έχουν πάρει ένα παίκτη σήμερα, ήταν στο ΚΑΤ.
Έτσι, εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να πήγε να δει κανένα φίλο του. Για τον προστάτη πήγε. Ναι. Πάνε να πάρουν ένα στόπερ, θα δώσουμε 600.000. Μπράβο, να δώσετε 600.000. Και οι άλλοι, πόσο κάνουν. Και... Δηλαδή, έχεις πάρει, ό,τι κάνετε εσείς είναι ζήτο. Ε. Α, επιτυχία και τέτοια. Πέφτουν οι κυρουφιάνοι από πίσω. Όπως σας είπα, ευτυχισμένοι της τυχής. Μόνοι σας πανηγυρίζετε, μόνοι σας έχετε πάρει τους τίτλους, μόνοι σας βαφτίζετε τους παίκτες παικταράδες, βόμβα ο ένας, βόμβα ο άλλος, έχουν αγανακτήσει τζιχαντιστές, δηλαδή, τι έχει, να ξετυλιστεί η βόμβα. Κάτι τέτοια αυτοκτονίας που είναι. Όπου ό,τι και να κάνετε ζήτω, ο Ολυμπιακός έχει τώρα, σας φέρνω ένα παράδειγμα, δηλαδή, δείτε αυτά που λένε με ένα center back που θέλουν να πάρουν, έτσι. Και σου λέω εγώ απ' την άλλη βάλε τον Πουλίδο. Μην βάλεις κανέναν άλλο. Ο Πουλίδο είναι ένας παίκτης που κάνει 7 εκατομμύρια τουλάχιστον. Ακούτε να κουνιέται φίλο. Τίποτα. Το center back και ο SN. Ο 34χρονο, 32, πόσο είναι, 34, γιατί είναι και τα... Μόλις περάσει το βουνό τους πάνε στα ληξιαρχεία και τους γράφουνε. Εκεί στην Αφρική. Όλα τα παιδιά μαζί, το ξέρεις Τάκη, δεν μπορεί να πάει ένα παιδί μαζί. Σου λέει ότι έχω να περάσω 4 βουνά και 2 ερήμους. Και να τρέχω εγώ στα ληξιαρχεία. Κάτσε να κάνουμε 3-4 παιδιά και είναι όλα τα παιδιά ίδιο χρονών. Δηλαδή, ξέρεις, 5 χρονών και είναι ο άλλος έχει γένεια. Ο πιο παλιός, ο πρωτότοκος. Ποιος? Ο πρωτότοκος. Ωραία. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν. Να πάμε σε βίντεο να πιούμε νερό. Κάτσε, κάτσε, πούμε, γιατί τρέκα, δεν είπαμε, να πιεις και νερό, κάτσε που δίψασες τώρα που έχουμε το πρόβλημα. Στον ΠΑΟΚ τι έγινε? Ναι, άκου τώρα. Ναι, άκου, πες και εσύ. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Πάρε ξανατολά. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Εγώ γιατί μου την έχει δώσει. Κάνανε διαμαρτυρία κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επειδή ο προπονητής, ο καινούριος και ο μάνατζερ, αυτός που έχουν, ο Δανός, τι είναι. Τι είναι αυτός που είναι, αρχηγός. Ο Άρνες, ναι. Ναι, ο αρχηγός τμήματος, τέλος πάντων. Τεχνικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής. Δεν θέλει τον Γκαρσία μέσα στην ομάδα βοηθό προπονητή. Γιατί? Δηλαδή είσαι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επειδή έριξε μια μπουνιά στον Ντιόγο Ύπουλα. Τον έχετε κάνει Θεό, που περπάταγε μέχρι πέρυσι, που παίζε μπάλα, πρόπερση που παίζε μπάλα, από εδώ μέχρι εκεί έτρεχε, έδινε την μπάλα στα 5 μέτρα. Τον ναι, έχετε για Θεό. Πάρε και να κάνω. Τέτοιου παίκτε θέλετε. Και όλο λοιπόν. Στοιχείο δεν τον έβλεπε και ο Κάκος. Και πάμε τώρα από την αρχή. Ναι, δύο φορέ δεν τον είδε. Δύο φορέ ο Κάκος. Και πάμε τώρα από την αρχή. Ο αντικειμενικό. Από τι ακαδημίε ανεβάστε κάποιου παίκτε, Έτσι λέει, εντάξει. Έτσι λέει. Καλό, μακάρι, είναι. Ναι, άμα έχετε τόσου καλού. Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια. Ναι. Έτσι, και αυτοί είπαν τώρα πια του τόπου και αυτό, αφήστε τα πρωταθλήματα. Ναι, αφήστε και αυτά τα πρωταθλήματα. Άμα θέλετε, σοβαρό άνθρωπο από τη Δανία. Άρα και έχετε αγωνιστική που ο Ολυμπιακός έχει 18 βαθμού, εσεί έχετε 11 και 10, θα σα θέλει πάλι τη διαιτησία. Ναι, και άμα του ρωτήσει πότε ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, θα σου πούνε γιατί δεν έδωσε το πέναλτι με τον Αστέρα στον τελικό και πριν 3 χρόνια. Καλά, και έχουν αυτό... κάνει τα αίσια από τότε. Αυτό επειδή το λένε ναι, συνέχεια. Ναι, επειδή το λένε. Ναι. Ήταν εκεί πέρα. Δεν ήταν ένα έτσι να το πει. Όπως έκανε ο Ρομπέρτο Κάρλος ναι. Μέσα στη Ρεάλ με τον Ολυμπιακό που ναι. Το είδε όλοι οι φίλοι. Αυτό είναι στο τείχος έτσι. Είναι έτσι ο παίκτης. Χτυπάει πάνω στο χέρι του. Και... Δηλαδή τι ήταν τώρα αυτό. Αδικήσαμε την Τρίπολη. Είναι ρελί, είναι το Ολυμπιακό. Ολυμπιακό είναι ρελί. Όχι, ρε, φαινόταν σαν να βγαίνει μία μπλούζα άλλη από κάτω. Έχω δύο μέσα. Τι έχει δύο, μία είναι. Να καταλαβαίνει λοιπόν, ο κόσμος. Έχει αγωνιστική, θα σας φταίει πάλι η διαιτησία. Ναι, εντάξει. Και... Α, το άλλο. Να πάμε και εκεί. Με το νερασιτέχνη, Παναθηναϊκό. Α, ναι, αυτό θέλω να το αναπτύξουμε πολύ γιατί είστε κοθόνια. Εσείς οι Βάζελοι. Εκτός ότι κάποιοι στείλετε νέδρες και είστε παλιόπουστες, έτσι, οι άλλοι είστε κοθόνια. Οι άλλοι είστε κοθόνια, πες το εκεί. Τι κοθόνια, άκουσα, τι γίνεται. Ζαφάρ, δηλαδή, πώς θα το πω. Για να δείτε τη διαφορά μας σαν ομάδα. Βγαίνουν στο νερασιτέχνη, Παναθηναϊκό, θα πάμε, ναι. Κάτι, τι α, δεν ακούγομαι. Εντάξει, πάμε μετά. Το πω εγώ. Μέσα, αφού δεν ακούγομαι. Ναι, πες το εσύ. Δεν ακούγεται το Τάκης. Τι έγινε, όλα σήμερα χαλασμένα τα έχει το παλιό, παιδιά. Πάμε διάγμα. Αφού καλά πάμε στο βίντεο αυτό και τώρα μετά. Αυτό αφιερωμένο σαν εκτζίδες στο βιντεάκι. Σε όλους. Δεν έχουμε και με τον Άλνα. Σχολές. Άπειρες. Αναρρύθμιτες. Και ανάμεσα σε αυτές, η σχολή του Μπάμπη και του Ντίνου. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δε με ρωτήσανε, ζωή μας σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα,
ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Δεν είναι ανάγκη ο πελάτης να έρχεται μέχρι εδώ. Έχουμε delivery. Παίρνουμε τη μίζα, φτιάχνουμε το δίπλωμα, το στέλνουμε σπίτι. Διανομή κατοίκων που λένε. Έτσι ώστε ούτε ο πελάτης να ταλαιπωρείται, ούτε να υπάρχει κίνδυνος να μας πιάσουν. Το πάνω δηλαδή είναι να πάρετε εσείς τη μίζα. Μάλιστα. Να σας πω, παίρνετε μόνο μίζα ή παίρνετε και καμιά μανιβέλα? Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Αυτό εδώ τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει προσοχή αράπης, ξέρεις, ε. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Μπαίνω στο αυτοκίνητο μου και μιλάω στο κινητό μου. Πάντως, παιδιά, είναι καλύτερα να την κάνω μόνος μου τη βόλτα. Ταμτάκο! Ρε, συλλεύεις το δασκαλό σου, μωρέ! Ταϊφέλα! Πότε θα περάσω να πάρω το δίπλωμα? Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες στην καρδιά. Λοιπόν, τα φτιάξαμε και τα μικρόφωνα, το δικό μου είχε γαλάσει από ό,τι είδαμε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον εραστέχνη στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Για να τρελαθείτε τελείως, δηλαδή, εσείς τα βαζελάκια. Δεν μιλάω για εκείνους που κάνουν ενέδρες, αυτοί είναι φωνιάδες. Μιλάω για τους άλλους, που τους αρέσει η ομάδα τους. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε μπει μέσα η ομάδα του, ταμιακός, έτσι, 3.100.000 ευρώ. Σε δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός το μείωσε αυτό το ποσό από 3.100.000, το έκανε 2.400. Προσέξτε, ζώα. Αξιέπαινη. 700 χιλιάρικα. Και λέει τώρα η διοίκηση του Παναθηναϊκού του ερασιτέχνη, δεν παίζουμε Ευρώπη για να μαζέψουμε κι άλλο το χρέος, να το μικρύνουμε. Έτσι, δεν διεκδικούμε πρωταθλήματα, δεν παίζουμε Ευρώπη. Όχι, okay, να δείτε και τα μεγέθη και την αγάπη προς την και ομάδα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός 5 χρόνια πριν είχε 7 εκατομμύρια χρέη. Τέλος πάντων, 7 εκατομμύρια χρέη. Άφησε η προηγούμενη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ανέλαβε ο Μιχάλης ο Κουντούρης μαζί με τη βοήθεια του Προέδρου του Ολυμπιακού της ΠΑΕ, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και την αλλαγή του κόσμου του Ολυμπιακού. Προσέξτε τι έχει γίνει τώρα εδώ, βέβαια. Και τον φιλάθρο και τον παδό του Ολυμπιακού, βέβαια. Είτε θύρα 7 λέγεται αυτή, είτε όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τα 7 εκατομμύρια ξοφλήσανε σε 5 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν σε 5 χρόνια είχαμε εξοφλήσει μόνο τα 7 εκατομμύρια, θα ήταν ένα μεγάλο πάλι έργο. Ένα γεγονός. Αλλά στα 5 χρόνια έχω πάρει 35 κούπες στον ερασιτέχνη. Βόλεϊ γυναικών, βόλεϊ αντρών, πόλο γυναικών, πόλο αντρών. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Έχω πάρει 35 κούπες. Εναντί. Έναντι 0 του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα αθλήματα, όχι κάτι που έχουν. Αυτά τα 4. Όχι ότι αθλήματα έχετε μάθει από το στόλο. Όχι, είναι και τα αθλήματα του στόλου. Τέλειω, ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Ναι, λοιπόν, όχι, 35 κούπες εγώ, Ολυμπιακός δηλαδή, 0 εσείς
7 εκατομμύρια χρέη εγώ, 0 Ολυμπιακός δηλαδή. Ξεχρεώσαμε. Ξεχρεώσαμε. 35 κούπες εμείς, 0 εσείς. Παράλληλα. Και εσείς. 3% έχετε, είχατε χρέος, 3.100.000. Δεν πήρατε ούτε ένα πρωτάθλημα. Πουθενά. Είστε συνέχεια στο τσόκελο από εμάς. Στο τσόκελο από εμάς. Έχετε 0 κούπες και έχετε κατορθώσει στα 2 χρόνια να ξοφλήσετε 700.000. Στα 3 χρόνια να ξοφλήσετε. Από τα 3% 7 εκατοστάρικα έχετε ξεφύγει. Ναι. Και τώρα λέτε στο λαό του Παναθηναϊκού. Σε 15 χρόνια με αυτόν τον ρυθμό θα έχετε καθαρίσει. Αν δεν θα βγαίνετε και Ευρώπη δεν και τέτοια. Σε 15 χρόνια όχι, γιατί τώρα δεν μην του αδική. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και των άλλων ομάδων. Και του Μαρινάκη με τον πρόεδρο τη ΣΑΕ που έριξε την ομάδα του εκεί και του Αλαφούζου. Και εσείς, θα δούμε και με τον Αλαφούζο. Εσείς οπαδούς του Παναθηναϊκού που διώξατε τον Βαρδινογιάννη και έχετε όλους τους απατεώνες που σας κοροϊδεύουν και βάφετε τα κάγκελα. Αυτό σας αξίζει, αυτό έχετε. Ζήτω και ζήτω, ό,τι πάρουμε. Α, να δούμε και με τον Αλαφούζο. Και έχετε συμμαχίσει τώρα και οι τρεις. Ναι. Να κρέψετε, να πείτε ότι ο Ολυμπιακός στην ΕΦΑ δεν πρέπει να παίξει για να πάρει την όλοι, α, Παντελονάτη που δεν θέλουν τίποτα στα χαρτιά. Έτσι θέλουν ναι, να τα κερδίζουν μέσα. Χαρδιά, τα άλλο είναι αυτό τη ΕΦΑ. Αυτό είναι για τσέπια. Ναι, στην ΕΦΑ. Δηλαδή τι θα παίξουμε, κανένα μονό με την UEFA θα παίξετε. Τους ρουφιάνους δεν κάνετε στην UEFA που πάτε. Και καλά να μας γάλουνε, λες και είναι τώρα πραξικοπηματικά. Θα έρθει τώρα ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Συμμαχίσατε ενάντια έχω... του Ολυμπιακού για τα λεφτά του Champions League να μην παίξει ο Ολυμπιακός. Είχατε πει πάρει... και πώς θα τα μοιράσουνε. Και, α, ναι. Και δεν θα τα παίρνει ο Παναθηναϊκός που δικαιούται παράδειγμα, ας πούμε ότι ήταν κάτι. Όχι, επειδή είναι τίμιος ο Παναθηναϊκός. Είναι τίμιος ο Παναθηναϊκός. Θα δώσει και του Μελισσανίδη, θα δώσει και του Ιβάν. Ρε τι άλλη μπαμπά. Με ξένα κόλληβα δηλαδή. Άλλη μπαμπά και σαν τα κλέφτη. Λοιπόν, προς το παρόν. Τα μοιράσουνε. Πάρτε αυτό που σας αξίζει και φέτος σας υπόσχομαι θα σας ξεβρακώσουμε. Και παιχτικός και ομαδικός και από φιλάθλους και δικαστικός. Και δικαστικός. Όπως θέλετε, όπως θα πάτε. Θα τρέχετε και δεν φτάνετε. Όλη νύχτα τρέχατε και το πρωί θα σας πιάσουνε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως να μας πει και ο Τίμιος ο πρόεδρός σας αυτό το διαμάντι, αυτό το μπουμπούκι. Τι θα κάνετε με το πρωτάθλημα να κάνουμε και εμείς τα κουμάντα μας. Θα κατέβετε ή δεν κατέβετε. Ναι. Ρε, να και αν κατέβετε, να και αν κατέβετε. Παρή. Δεν πάτε στο διάλο από εκεί που ήρθατε. Να δούμε και τον Τίμιο τον άλλο να. Η μένα από το Εσχύ σε Χίρ, η άλλη... Την Περιβόλα. Από την Περιβόλα που κλέψατε με τη ροζ βανέλα, η πρώτη σου βανέλα ήταν. Και κατοχή, άντε. Να πούμε λίγο κατοχή. Πες τα. Κατοχή. Γιατί δεν παίξαμε με τους Ναζί. Παίξαμε. Έχεις παίξει η ομάδα σου με τους Ναζί και έχεις το θάρρος και λες ότι είσαι Παναθηναϊκός. Με αυτούς που σκοτώναν τους Έλληνες έγινες Παναθηναϊκός για αυτό το πράγμα. Και αυτό. Ή για τη Ροσβανέλα έγινες Παναθηναϊκός. Γιατί έγινες, για τη Χούντα που σε πήγε στο Γουέμπλι, βάλε Δέσποινα Παπαδοπούλου, χτύπα. Είδαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ ρε, που είναι στην απέξω. Είδαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλα μέσα δεν γίνονται αυτά οι απατεώνες. Δεν μπαίνεται όμως τίποτα. Στη Βουλή δεν έχει πάρει κανείς πρωτάθλημα. Έτσι. Στα Μανταλάκια δεν έχει πάρει κανείς πρωτάθλημα, στην Ευελπίδα δεν έχει πάρει κανείς πρωτάθλημα. Τα πρωταθλήματα είναι εκεί μέσα στα γήπεδά σας, μέσα στο ναό, μέσα σε όλα. Πάμε. Θα σκούσετε και οι τρεις, έκτη αγωνιστική. Ολυμπιακός 18 βαθμούς, εσείς από 9 ως 11. Α, και η συμμαχία, κοιτάξτε, δηλαδή, έκτη αγωνιστική είναι, ίσως είναι καλά εκεί που λέει. Η έκτη με 7η αγωνιστική, η συμμαχία αυτή η τρόικα θα γίνει τελεμπού. Θα βλέπουν ότι δεν χάνεται τα οικονόμα, θα κοιτάει να φάει ένα στον άλλον. Και εκεί που είσαστε, είμαστε όλοι μας και μόνοι σας, πάλι θα απομονωθείτε ο καθένας. Πάμε στον Τίμιο, τον άλλο τον Τίμιο. Κύριο Αλαφούζο, διοργανώνει με το σταθμό του το Sky στην Πεντέλη κάποια δεδροφύτευση. Και λέω, εσύ κύριε Αλαφούζο, διοργανώνεις ωραία να δεχθούμε ότι είσαι αγνός για το περιβάλλον και διοργανώνεις δεδροφύτευση μαζί με τους συλλόγους για να τα λέμε. Αλλά εγώ έχω, κύριε Αλαφούζο, ένα τοπογραφικό με το οποίο αγόρασες 8 στρέμματα στο Διόνυσο για τα οποία είχε φροντίσει πρώτα η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου να τα αποχαρακτηρίσει από Πευκόνας, είναι πλήρης Πευκών η περιοχή. Λοιπόν, να υλοτομηθούν τα πεύκα για να κάνετε μεζονέτες. Πώς συνάδουν αυτές οι δύο συμπεριφορές? Απ' τη μία ο κύριος Αλαφούζος φροντίζει η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου να αποχαρακτηρίσει το Διόνυσο για να κόψει τα πεύκα να κάνει μεζονέτες και απ' την άλλη εκστρατεύει για δενδροφύτευση της ίδιας περιοχής. Πότε ο κύριος Αλαφούζος νοεί
την οικολογία. Όταν η λωτομή πέφκα για να κάνει μεζονέτες ή όταν καλεί τον κόσμο να φυτέψουν δέντρα. Μπορεί να πήρατε λεφτά, μπορεί να πήρατε επιδοτήσεις, να κάνατε κανάλια, να κάνατε ναυτιλιακές εταιρείες, να έχετε καράβια. Την Ελλάδα δεν θα τη διοικούν τέτοιου ποιού άνθρωποι. Πώς ένας έμπορος πετρελαίου κατηγορηθείς για λαθρεμπόριο, τώρα έγινε κοσμοκαλόγερος και κάνει δεντροφυτεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πει βέβαια για το ότι στις δεντροφυτεύσεις τι κρύβονται. Κρύβονται μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες παίρνουν χρήματα. Και έτσι χρησιμοποιούνται μαθητές δημοτικού, μαθητές γυμνασίου για να εξυπηρετούνται τα σχέδια κάποιων να οικονομούν, να οικονομάνε. Το ακούσατε αυτό. Και στην προηγούμενη εκπομπή πήρε κάποιος στο τηλεφωνικό κέντρο και λέει δεν εγνώριζε ότι ο κ. Αλαφούζος είχε εμπλέξει σε ιστορία λαθρεμπορίας πετρελαίου. Δεν εγνώρισα ότι είχε μάρτυρα υπεράσπισης αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Έβερτ, ότι τον κύριο Κατσιφάρα υπουργό ναυτιλίας και είχε δικηγόρο τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο πρόεδρο τότε του συνασπισμού. Δεν το εγνωρίζαμε. Λέει ο τηλεφωνητής, καλά, δεν γνωρίζετε αυτό. Την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, στην οποία είπε ιδιαίτερα του κύριου Αλαφούζου ότι πηγαίνανε τσάντες στο Μητσοτάκη από το γραφείο του κύριου Αλαφούζου, λέει ούτε αυτό το γνωρίζαμε. Ακούστε κυρίες και κύριοι, άμα ανακαλύπτουμε την Αμερική κάθε φορά, δηλαδή αν έρθετε τώρα εν έτη 2009 και λέτε δεν γνώριζα ότι κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο ο κύριος Αλαφούζος, δεν γνώριζα ότι έδινε τσάντες στο Μητσοτάκη, δεν γνώριζα ότι είχε εταιρεία δημοσίων έργων εργολαβίας με τον Παπαλιγούρα τον Παναγή, τον πατέρα, αν δεν τα γνωρίζατε αυτά, τότε εν πάση περιπτώσει τι γνωρίζουμε? Δηλαδή από σήμερα ξεκινάει η ζωή, σήμερα γεννηθήκαμε, σήμερα ενηλικιωνόμεθα. Γιατί εδώ βοά ο τόπος επί 2-3 χρόνια με τις δίκες Αλαφούζου. Αγόρασε 8 στρέμματα, έκοψε τα πεύκα και βάζει τώρα κάτι γιαγιάδες, κάτι παιδάκια. Τέτοια κοροϊδάστε κι εσείς. Και φυτεύετε. Καλά κάνετε εσείς, γιατί σας ακούσατε. Πάνε, όχι, καλά κάνετε. Ναι, αλλά κάνει κοροϊδό. Θα έπρεπε να ξέρουν ποιος είναι όμως, Άκη. Τι να ξέρουνε, μωρέ. Ότι είναι ο άνθρωπος, έκανε ένα λαθρεμπόριο εδώ πέρα, τα λέει ο άνθρωπος εδώ. Να σου πω, παρεμπιπτόντως. Έχει κόψει τα πεύκα. Ότι έχει. Κάτσε, τα πεύκα ήταν άρρωστα. Είχαν μουχρίτσα. Τι μουχρίτσα, ρε Άκη. Κάτι πεύκα 40 μέτρα ήταν. Από τον Κολοκοτρόνη ήταν τα πεύκα αυτά, την εποχή του 21. Τα και, και να κάνει μαζονέτες, σώπα μου! Ναι, μαζονέτες. Ναι, το ίδιο, ναι, για να είπα άλφα... Πάει επιπτόντως, ο Λεβέντης που το ρεκοϊδεύαμε όλοι και πολλές ώρες και εμείς... Μα κάνε σαν το Λεβέντη. Ό,τι έχει γίνει τώρα στην Ελλάδα τα έχει πει 25 χρόνια πριν. Όχι, αλλά τρέξτε, δε, η ιστορία τη λέει. Είπα και εγώ μέσα ήμουν σαν πίσω. 8 στρέμματα, τι λέει ρε φιλαράκο. Ναι. Και πας και μαζεύεις τις γόπες από τις παραλίες και μου το παίζεις οικολόγο. Ναι, κάνει γόπινγκ. Τι λέτε ρε, κύριε Θωμαίδη, αυτά θα τα πείτε ποτέ? Αυτές είναι οι αλήθειες. Την Κυριακή που έχουμε γόπινγκ. Όχι, μου είπε ο Γοκό Απαχή του τάφου Σίγμα, για θα του πει αύριο, μεθαύριο, βάγανε την πληρωμένη στο Γεωργία Μάρτυρες και το Φίσα, φέρατε και το Πίντο, φάγανε και από εκεί την Τζαπού. Τι είναι αυτά που κάνετε ρε εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι? Την Κυριακή που μας έχουμε γόπες. Εσείς έλαβε το ποδόσφαιρο. Εσείς. Που έχει γόπινγκ την Κυριακή. Ο άλλος πληρώνει 50 εκατομμύρια ο Μαρινάκης. 50 εκατομμύρια εφορία, 50 εκατομμύρια εφορία πληρώνει ο Αγγελόπουλος. 3-4 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο Ράης Τέχνης. Και εσείς τι θέλετε να κάνετε? Έχουν την Παθηναϊκή Συμμαχία για να κλέβουν την εφορία. Με τα λαμόγια που... Κατά τα άλλα, Υπουργή Οικονομικό, κάτσε ρε. Τη θύρα 13 να παίρνετε μέσα, οι μασκοφόροι, ε! Για τέτοια είστε μαθημένοι. Για τέτοια εγκλήματα είστε μαθημένοι. Αλλά έχει πίσω η Αχλάδα την ουρά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κύριε Υπουργή, ήταν οικονομικό. Εννοώ. Θα φάτε και του χρόνου πέντε αγωνιστικές. Εντός και εκτός, ναι. Όχι, θα φάνε και πάλι πέντε αγωνιστικές του χρόνου να ξαναμπούν μέσα. Όποιος κάνει το μάγκα, οι μάγκες πληρώνονται, έτσι. Σας πω εγώ, εσείς με τις κουκούλες. Πού είναι να μαζέψουν την Κυριακή καμιά γόπα? Στον Ημιτό έμαθα θα πάνε. Άντε. Ναι. Τις πετάνε κάτω εκεί τις γόπες, ε. Ναι, θα φυτέψουν κάτι τσουκνίδες προς το παρόν για την Πανόλη. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο γιατί έχουμε? Αγανάκτησες, γιατί με αυτά που δεν γίνεται. Δεν μπορεί άλλο με αυτή τη βρωμιά, ρε. Κάτσε ρε, Σιάκη. Γι' αυτό ρε, μάγκες,
όλη διαρκείας, όλοι κοντά στον Ολυμπιακό μας, όλοι κοντά στον Πρόεδρό μας, όλοι κοντά στον Ερασιτέχνη, όλοι κοντά στο μπάσκετ, να τους αφανίσουμε. Γιατί άμα θα φύγουν αυτά τα τομάρια, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι κάποιοι που θέλουν να διοικήσουν αυτές τις ομάδες. Όχι οι καλοί οπαδοί. Όχι οι καλοί. Όχι για τους καλούς μόνο. Ναι, δεν λέμε. Για αυτούς που απέχουν τώρα. Ναι, ναι, ναι. Άμα φύγουνε, αυτοί θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Ναι, αυτό θέλω. Απ' τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν θέλει να πάρει παίκτες, αλλά έχει πλησιάσει τα Γιάννενα και την Βέρεια. Από ό,τι γράφουν τα site. Ποια Βέρεια, η Βέρεια είναι δικιά του. Και Παθαϊκό μου φέρει. Έτσι. Ρε, γι' αυτό εφέτος ο Μαρινάκης, γι' αυτό θα βάλει κι άλλα λεφτά. Όχι μόνο 10, θα βάλει κι άλλα. Θα βάλει κι άλλα. Ήδη υπάρχει ένα μέσα ποσό πολύ μεγάλο για τις μεταγραφές. Εσείς δεν ξέρετε ούτε τι λεφτά αυτό έχετε στο μπάτζετ της ομάδας σας. Απλά θα σας πλάτα διαρκείας. Των 60 ευρώ και των 80. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ναι. Και αυτή είναι η λάσπη που πετάτε, αλλά η ομάδα που θα φτιάξει φέτος ο Ολυμπιακός, πρώτα ο Θεός, γιατί κάθε παίκτης είναι να έχει και τη χημεία στην ομάδα μας να δέσει. Εγώ θέλω όμως, αυτό είναι άλλο θέμα, εγώ θέλω από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να γίνει φέτος ένα βροντερό παρόν όπως παλιά. Ξεκινάμε από το 0, δεν έχουμε κανένα. Κανένα δεν έχουμε. Το φετινό το θέλουμε. Όσο τίποτε άλλο. Και θα φάτε και αυτά που πρέπει. Τι θες να διαβάσεις? Τίποτα, κάποια μηνύματα εδώ. Μάγκες, πείτε κάτι. Έχει ένα σωρό γραμμές. Τα πάμε. Εντάξει, και άνθρωποι τα μηνύματα τι να κάνουμε. Ωραία. Μάγκες, δεν πείτε κάτι για το Φραγκοφωνία, το Σλούκα. Όποιος φεύγει για το Μαντρίτη, το Ρέιο Λίκος. Εντάξει, είναι άποψη. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του. Παιδιά, στον επαγγελματία δεν είπε τίποτα. Ναι, και όχι, κάθε άποψη είναι σεβαστή. Είναι πώς του βγαίνει το φιλάθλου. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε. Ούτε θα κάνω το δικηγόρο εγώ του Σλούκα. Κανενός. Ούτε. Έτσι, ο καθένας. Αυτό που θα υπερασπίζομαι πάντα είναι αυτό που έχει ο Άκης εδώ, εσύ και εγώ εδώ. Και αυτό θα υπάρχει πάντα. Και αυτό θα υπάρχει πάντα. Από εκεί και πέρα οι αφορισμοί και αυτά θα τα δούμε όλα. Δεν χρειάζεται πιστεύω. Πάντως κάθε άποψη είναι σεβαστή όπως του βγαίνει και όπως έχει αγαπήσει τον κάθε παίκτη και πόσο νιώθει. Κάποιοι μπορεί να νιώθουν προδομένοι, άλλοι σου λένε επαγγελματίας. Όλα σεβαστά είναι. Ένας άλλος φίλος λέει: ωραία η φανέλα μας, Ολυμπιακός για πάντα, σφακιά 7. Καλησπέρα. Ένας άλλος φίλος λέει: καλησπέρα Μάγκες, έχετε ακούσει τίποτα για Μυραλάς? Ότι φίλε, εμείς από εδώ πέρα σε είπαμε για θέσεις, έτσι. Λέμε για κάποιες θέσεις συγκεκριμένες. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή την αριστερή. Αριστερά εκτρέμει, δεν παίζει ο Μυραλάς. Και δεξί μπορεί να παίξει. Και επιθετικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να παίξει. Εμείς μιλάμε από εδώ για παίχτες. Εντάξει, το είπαμε. Για θέσεις. Οι παίχτες, ο Ολυμπιακός θα κάνει το καλύτερο. Στις θέσεις που θέλουμε. Στις θέσεις που θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα Μάγκες, στα διαρκείας πότε βγαίνουν για τη νέα σεζόν? Από πρώτη του μήνα του Ιουλίου θα έχετε ενημέρωση και από τα site. Και την εβδομάδα. Ναι, μέσα, ναι. Αυτή η εβδομάδα. Γνωρίζουμε θα γίνει πανικός εφέτος με τα διαρκείας, θα με θυμηθείτε. Και ένα άλλο Μάγκες, την κάρτα φιλάθλου εφέτος στον Ερασιτέχνη πρέπει να περάσουμε τις 60.000 που ήμασταν πέρυσι. Πρέπει να πάμε 100.000. Όπως ήμασταν τότε που είχε. Ήδη χθες τα παιδιά στη Νέα Υόρκη που μου μιλήσανε, ναι, ήταν πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση. Μπράβο. Και με τις εγγραφές των μελών. Μπράβο, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Γνωρίζουμε, λέει, κάτι για μεταγραφές στο μπάσκετ. Γιάννη, Ελένη, θύρα 7. Γιάννη και Ελένη, ό,τι μαθαίνετε. Εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα έχουμε θεματοφύλακες. Στο μπάσκετ είναι τα αδέρφια με το Σφαιρόπουλο. Τέλος είμαστε από εκεί. Ξέρουν τι χρειάζεται η ομάδα. Η ομάδα έχει τη δυναμική της. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο τα λέγαμε τόση ώρα. Στον Ερασιτέχνη τα είπαμε πιο πριν. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει υγεία, ευρωστία. Υπάρχει διάθεση για το βήμα παραπάνω σε όλα τα τμήματά μας. Πουθενά δεν πάμε πίσω. Σίγουρα κάπου θα υπάρχουν αστοχίες. Ναι. Δεν είναι. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει. Να το τελειώνουμε γρήγορα. Μια και κάνουμε. Μην το, κάνουμε. Ναι, μην το ανοίξουμε πολύ. Γιατί έχουμε τηλέφωνο. Άκου. Μια και μου λέτε. Και τι θα είναι κανείς Βάζελος. Ναι, μια και μου λέτε για εκείνο το παίκτη του Άρη. Το. Πώς λέγεται αυτό. Βεζέκοφ. Πώς. Βεζέκοφ. Ναι, ο Βεζέκοφ ότι είναι, βάζει 30 πόντους. Θα σας πω κάτι. Στον Άρη παίρνει 40 προσπάθειες, βάζει 30 πόντους. Στον Ολυμπιακό, όταν θα πάρει τις 5 και μου βάλει τη μία. Ή δύο. Δεν μου κάνει.
όταν θα μου πάρει 5 στον Ολυμπιακό, γιατί για μένα δεν είναι τόσο μεγάλη αξία παίκτη. Στον Ολυμπιακό θα πάρει 5 προσπάθειες και μου πάρει και τις 5, τότε μου κάνει. Άμα είναι στον Ολυμπιακό, να τον πάρει ο Ολυμπιακός και από τις 5 προσπάθειες που θα πάρει, και πολλές λέω 4, και μου βάλει τη μία, δεν κάνει ρε μάγκες. Στον Άρη που βάζει 30 πόντους. Εντάξει με το Βέζεκο, το πλάτια. Όχι, γιατί μου λένε γιατί δεν το παίρνουμε. Το πλάτια. Σωστό, ναι, το πλάτια. Τέλο. Πάμε, καλησπέρα. Και εγώ άμα βαρέσω 50 πόντες, θα βάλω 10. Καμία. Άμα βαρέσω 1, δεν βάλω καμία. Όχι, μία, άμα βαρέσω 10, δεν βάλω καμία. Άμα βαρέσω 100, θα βάλω 20. Το πλάτια σας. Καλησπέρα, γιατί δεν σας λέω για πέναλτι, γιατί τα πέναλτι στα 10 είχα και τα 10. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Καλώς τον. Έλα, Τάκη. Άντε πάλι. Τάκη. Εμπρός. Έλα, Κώστας, η Κώστας από την Αεροκλάδη. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Βάζελος είμαι, Τάκη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άντε, γεια! Όχι, γιατί μπερδεύτηκες. Μπερδεύτηκες. Θα είστε περήφανοι για την ομάδα σας, ό,τι χάλει και να έχει. Τα λέτε, είμαι. Δεν θα ρωτάς εδώ. Εδώ θα λες, είμαι Παναθηναϊκός και η ομάδα μου θα πάρει το πρωτάθλημα και τι γνώμη έχετε εσείς. Θα σου πω εγώ, δεν έχεις καμιά τύχη. Ερωτήσει εδώ δεν θα κάνετε. Δεν υπάρχει πιο δημοκρατική εκπομπή από αυτή. Θα μιλάμε βάσει το στάδιο της εκπομπής. Δεν θα μου λέτε εσείς να κάνω ερώτηση. Ερώτηση πήγε στο Σπύρο Παπαδόπουλο που ήταν τον άλλο τον Ζουγανέλη, τον τροχό της τύχης. Μπέρδεψε 4 παιχνίδια, έπεσε μία λέξη. Εμπρός, καλησπέρα, άσε με. Μία πρόταση. Ωραία, πάμε παρακαλώ. Εμπρός. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Δεν μας βλέπουν, έχετε τηλεόραση ρε παιδιά σπίτι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας αγόρι μου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άντε γεια. Να τα πάλι, αυτά δεν είναι λέγεται. Όχι ρε, ερωτήσεις δεν γίνονται εδώ. Εσύ. Καλές πρώτα την ομάδα σου. Την ομάδα σου θα λέει. Ισταλίστε δεν έλεγε να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς, τι, πού στα μπουζούκια είμαστε. Παιδιά δεν γίνονται αυτά, τι ερώτηση. Δεν είναι εδώ πέρα τώρα το trivial. Εμπρός. Λοιπόν, είμαι εδώ με το φίλο μου τον Χρήστο. Παουτζής εγώ. Ναι, καταρχήν καλησπέρα. Άκου μεγάλε Παουτζή. Να έχεις κάποιους καλούς αγγλίες. Όταν πας σε ένα σπίτι δεν λες λοιπόν. Λες γεια σας, χαίρετε, οτιδήποτε, έτσι. Εδώ παίρνεις ένα χώρο που δεν είναι και δικό σου. Οφείλεις να είσαι ευγενικός για να δούμε αν θα σε ακούσουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έτσι. Μισό να είσαι ευγενικός και θα δούμε. Αυτοί που κάνανε στον Τάκη τη μαγαζί. Δεν είπες ακόμα. Δεν είπες ούτε καν. Δεν είναι λύση. Τι λέει. Πάμε. Έτσι. Δεν είναι όπ και για τους επόμενους. Θα είστε ευγενικοί και μετά πείτε τον Πινελίκη σας. Θα τα ακούσετε και από εδώ. Έτσι πάει. Σε όλοι το Βασίλειο. Όποιος δεν είναι, ό,τι του αξίζει ο καθένας θα το παίρνει. Όπως λοιπόν, με τις ομάδες σας, έτσι και από εδώ. Επειδή αναφέρθηκε σε μένα, θα σου πω ότι αυτοί που ήρθαν με τις κουκούλες, 5 άτομα και άλλοι 2 και 2 από την μία μεριά και οι άλλοι 2 από την άλλη που φυλάγανε τσίλες, μου κλέσανε τα αρχίδια. Καλησπέρα. Εσείς την πόλη παίρνεις με 10 άτομα, τον Τάκη πήγατε να την κάνετε. Την πόλη παίρνεις. Τι έχει γίνει σήμερα, όλοι μεγάλα σπίτια, ναι. Μακριά η τηλεόραση. Έλα, αρχηγέ. Από μεζονέτα παίρνει. Τι έχουμε. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Μιλάω εγώ. Μιλάτε εσείς. Άμα θέλεις. Λοιπόν, Καστοριά, Θρύλος. Ναι. Είμαστε Βόρεια Ελλάδα, Ολυμπιακάρα, Θρύλος και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχουμε ομαδάρα σε όλα τα αθλήματα, δεν μπορεί να μας παίξει κανένας. Το ΑΕΚΑΚΙ, το Παναθηναϊκάκι και το ΠΑΟΚΑΚΙ έχουν παίχτες του 1,5 ευρώ και εμείς έχουμε παίχτες του 1,5 εκατομμυρίου. Άντε, γεια! Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Και να σου πω και να πούμε και για τα παιδιά. Αλλά για να είμαι δίκαιος, του 1,5 ευρώ. Του 1,5 χιλιάδι. Δεν υπάρχει μια δικαίωση σε αυτό το κράτος. Κλείσει η αντικειμενικότητα σε κάποιον σήμερα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά
σε όλους τους Ολυμπιακούς της Βορείου Ελλάδας, σε όλους τους Ολυμπιακούς γενικώς, αλλά και σε κάποιες περιοχές που οι άλλοι είναι πολύ κολλημένοι ή πολύ μπουμπούνες ή πολύ παρασυρμένοι, έτσι όπως είναι αυτές που είπε ο φίλος, αυτοί είναι ακόμα πιο αξιέπαινοι. Γιατί εμείς τώρα, τάκη εδώ πέρα στον Πειραιά, ναι, στον αφρό τη βγάζουμε. Δηλαδή, ξέρετε, τουλάχιστον δεν μας πάνε τα νεύρα. Ενώ τα παιδιά τώρα πάνε στο καφενείο, ακούνε τον κάθε μυρωδιά Παοκτζή που τον έχει παραμυθιάσει ο κάθε Κορίνθιος που κάνει τον Παοκτζή. Ναι, έτσι. Σωστό. Τις πάνε τα νεύρα. Είναι αναγκασμένο να απαντήσει. Εμείς ναι, τώρα, δηλαδή, ό,τι συζήτηση ξεκινήσουμε να κάνουμε, αυτή τελειώνουμε. Δεν μπαίνει κανείς άλλος να μας ζαλίσει τον έρωτα. Σωστό. Γι' αυτό λέω για κάποιους στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως επίσης, μια και το λες αυτό, το ίδιο ισχύει και για τα, εδώ, τα site. Ξέρετε πόσοι Παναθηναϊκοί μπαίνουν και είναι βαφτισμένοι Ολυμπιακοί και λένε πότε θα γίνουν μεταγραφές, ναι. Πόσο είναι το budget, μας κοροϊδεύει ο πρόεδρος, μας κοροϊδεύει ο πρόεδρος του μπάσκετ, μας έχουμε αργήσει, λέει. Ο πρόεδρος του ερασιτέχνη. Ένας άλλος έλεγε τον Κορδονούρη θα πάρουμε. Ποιο, τον Κορδονούρη, τον Κορδονούρη. Εμείς ούτε καν το ξέρουμε αυτούς τους παίκτες. Αυτός τι είναι τώρα, αυτή την ειρωνία που έγραψε, που είπε ο Άκης τώρα, εσείς τον έχετε για Ολυμπιακό? Θέλω να μην τους πιστεύετε. Έχουν βάλει κάποια λεφτά, έχουν επενδύσει στα μέσα μαζικής εφημερίδες, τηλεόραση. Τι λεφτά ήταν, και από ένα δεκάρικο στον καθένα. Ναι, ρε παιδί μου, 20 ευρώ, πάνω 50. Ναι, όχι, γιατί ακούνε επενδύσει. Τα 3.000-4.000 δεν είναι επένδυση αυτή. Για τη λάσπη που πετάνε. Αντί να κάνουν επένδυση στο ποδόσφαιρο, αντί να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, επενδύουν στην προπαγάνδα και στη λασπολογία. Και έχουν δώσει σε ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ και γράφουν να ένα εικοσάρικο. Να κάθονται κάθε. Να δίνουν την Ολυμπιακή και να λένε. Να μπαίνουν στα site του Ολυμπιακού ή στα κείμενα, σε διάφορα κείμενα που επιτρέπεται ο σχολιασμός. Και κάθεσαι και βλέπεις και λες, πού είναι εσύ αυτοί οι Ολυμπιακοί, εγώ με ποιους μιλάω. Είναι όλος ο κόσμος ενθουσιασμένος και αυτοί εδώ μου είναι τόσο αγαναχτισμένοι. Ξαφνικά προλάβανα. Και εγώ όλο το πρωί στον Πειραιά μέχρι το βράδυ συναντάω 300 άτομα και οι 300 δεν μου έχει πει ένα. Ρε, όταν δεν παίζει καλά η ομάδα μπάλα. Έρχονται και σου λένε, δηλαδή είδες εσύ, ήρθε κανείς αλαφιασμένο να σου πει τι έγινε, δεν προλαβαίνουμε. Είδε εσύ κανέναν? Ναι. Εμεί που είμαστε, σε μοναστήρι είμαστε. Ναι, ναι. Πού τι βλέπουν αυτοί? Κλεισμένοι είμαστε. Φυλακοί είμαστε εμεί και δεν τι βλέπουμε. Ή κάποιοι άλλοι. Και εκεί είναι μέσα στου Ολυμπιακού. Αυτό το πρωτάθλημα το χαρίζω, δεν το θέλω. Σοπα! Να χαρίσει ό,τι έχει στο σπίτι σου. Ναι. Του Ολυμπιακού δεν έχει το δικαίωμα να χαρίσει τίποτα παρά μόνο να χτίσει. Ναι, ούτε να το πει. Παρά μόνο να πάρει διαρκεία, να πάρει ένα ειστήριο όπως δεν μπορεί και αν έχει λεφτά και να έχει το στόμα σου και την αγάπη σου στον Ολυμπιακό. Είναι δυνατόν να λέω εγώ, να, όχι ναι, εγώ, το να πει κάποιος ότι χαρίζω αυτό το πρωτάθλημα γιατί αποκλείστηκα από το Champions League. Σοπα ρε! Που δεν έχεις δεν βλέπετε ότι οι άλλοι έχουν συμμαχίσει για να πάρουν ένα! Με σιλάς που έχουν επενδύσει. Ναι, ο κάθε κουβαρντάς. Και έχουν συμμαχίσει κιόλα. Ο κάθε κουβαρντάς δεν έχει δώσει τον πιλετό του, ναι, χαρίζει τα πρωταθλήματα. Κάμα να του πεις δώσε ένα δίευρο να φάει ένα σουβλάκι ένας άνθρωπος. Αυτοί που υπάρχει το λένε αυτό, καλύτερα να χαρίσουν τη γυναίκα τους. Ή το περιοδικό που έχουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, δραστήριος. Γιάννης από Αθήνα, Ολυμπιακός. Γεια σου Γιάννη από την Αθήνα. Μια ερώτηση θα κάνω μόνο. Όχι ερώτηση. Ο Λιζαντέμπ, τι έχεις να πεις? Είσαι Ολυμπιακός. Ο Λιζαντέμπ, τι έχεις να πεις? Είσαι Ολυμπιακός. Άντε γεια! 20 χρόνια βλάκα ηλίθιε, ανώμαλε. Σε γλεντάω! Θα το πω εγώ για τον Ελισάντεμπε. Από τα 20 χρόνια, τα 18 σε γλεντάω! Ναι. Κοροϊδό! Θα σου πω εγώ για τον Ελισάντεμπε. Ποιος ο Ελισάντεμπε? Από Λούα Λούα μέχρι Ντάστον, μέχρι... Από παντού. Ποιος είναι? Από παντού. Θα σου πω εγώ για τον... Από παντού. Ο Ελισάντεμπε ποιος είναι αυτός που είχε βάλει ένα γκολ παραμύθι στην Τούμπα με το Βόκολο στο Λατσαδόρο? Αυτό. Και είχε πάει μπροστά στην 4 και πανηγύριζε που πάλι ήσασταν. Γιατί από τότε κάνατε τις αλλαξοκολλιές. Έτσι, αυτός είναι. Και μετά πού πήγε ο Λιζάντεμπε? Πού πήγε ρε? Και οι νίκες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πόσα πρωταθλήματα πήρατε μετά? Οι νίκες Ολυμπιακού ήταν Παναθηναϊκού το 71-48. Τι έγινε ρε, 71-48 ρε κοροϊδό. 42 πρωταθλήματα εγώ, 20 εσύ.
20 χρόνια έχουν περάσει και έχω πάρει 18. Το καταλαβαίνεις, βλάκα. Θα σας καλύψουμε. Μάλλον τον Λιζαντέμπε, από τη φωνή σου που κατάλαβα που ήταν λίγο πούστικη, πρέπει να τάχεις με τον Λιζαντέμπε. Πρέπει να ήταν ο γαμιάς ο Λιζαντέμπε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Να μιλάς έτσι. Καλησπέρα. Ναι, εμπρός. Η Χαρά από Λευκάδα είμαι. Γεια σου, γεια σου. Περήφανη Ολυμπιακός. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, μπράβο Χαρά. Στα Μέγαρα μου γράφουν έπαιζε ο Λιζαντέμπε πριν 4 χρόνια. Άμα θες να δεις που είναι, που ενδιαφέρθηκες. Έλα Χαρά λέγε. Και πού αλλού να παίξει. Έλα Χαρά. Στεναχωρηθήκαμε που έφυγε ο Σλούκας. Ας το ευχηθούμε καλή τύχη. Αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως, καλή τύχη. Και καλή τύχη να έχει το παιδί. Άκου κορίτσι μου, Χαρά, να σε μάθω δύο πράγματα. Σου πω ένα πράγμα, όχι δύο, ένα θα σε μάθω. Να στεναχωριέσαι όταν δεν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Υπάρχουν πολλές. Ακριβώς. Τότε τι στεναχωρέθηκες. Τι είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Απλά λοιπόν. Ήταν ένα παιδί αγαπημένο. Βρε, όλοι αγαπημένοι. Από τον Ολυμπιακό. Άκου, είναι επαγγελματίας. Δεν έπαιζε για την ψυχή του πατέρα του. Χωρίς είναι δεν έπαιζε για την ψυχή του πατέρα του. Αμοιβότανε, έγινε μάγκας λόγω του Ολυμπιακού. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε Ευρωλίγκα. Και το παιδί θέλει να δοκιμάσει την τύχη του κι αλλού. Καλή του τύχη και τον αγαπάμε. Αλλά εγώ δεν στεναχωριέμαι. Θα στεναχωρηθώ άμα δεν πάω Βερολίνο, άμα δεν πάρω το πρωτάθλημα. Καταλαβες. Γιατί ήταν. Γι' αυτό να στεναχωριέσαι, Χαρά. Να πω και το άλλο. Είναι κανένα παιδί. Είναι σωστά και ξεκινάς έτσι. Είναι κανένα παιδί από την ομάδα του μπάσκετ που δεν είναι αγαπημένο. Είναι κανείς αντιπαθητικός. Δεν είναι κανείς. Και μια και λέμε, να σας πω και ένα πράγμα που το ξέρω εγώ. Πραγματικά το ξέρω. Από όλη την ομάδα του μπάσκετ. Των παιχτών, των Ελλήνων παιχτών, αυτός που είναι Ολυμπιακός, σαν και εμάς, είναι ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Ακριβώς, έτσι. Και περίμενε, περίμενε. Σωστό, σωστό. Και οι άλλοι παίχτες όμως, κάτσε ρε Χαρούλα, να σου πω δύο πράγματα, όλο μουσακά ξέρεις να κάνεις, εσύ, να σου πω και δύο πράγματα εγώ. Άκου τώρα, άκου Χαρά. Και οι άλλοι, και ο Σπανούλης αγαπάει τον Ολυμπιακό παίζοντας, αλλά γεννητής Ολυμπιακός ήταν ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Και ο Σλούκας έγινε Ολυμπιακός και ο Μπάτζαρης είναι Ολυμπιακός. Γιατί τώρα δεν αλλά είναι. Λέμε, είναι, αυτό λέω. Αλλά αυτός που είναι από μικρό παιδί και το ξεχνάμε όλοι είναι ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Και όπως ο Πρίντεζης πάλι του είχε κάνει μια προσφορά μεγαλύτερη Μάλαγκα, πήγε τότε στη Μάλαγκα, ξαναγύρισε το παιδί και είναι καβάλα στάλεγμα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θες να πεις κάτι άλλο. Αφού έπεσε η γραμμή με το μουσακά. Ωραία. Και Καλούλα, δεν είναι παστιτσάδα κάτι. Να στεναχωριέσαι που δεν πήραμε. Που έτυχε η τύχη, θα το πω άλλη μια φορά. Να παίξουμε τελικό στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ που είχε να πάρει 20 ολόκληρα χρόνια και ο Ολυμπιακός αυτή την 20ετία είχε πάρει 3 που σε αυτό το γήπεδο, εάν παίζαμε σε άλλο γήπεδο μάλλον θα το παίρναμε εμείς γιατί σε αυτό το γήπεδο ρε παιδιά όλοι θα είδατε από τις τηλεοράσεις το βασιλιά της Ισπανίας τον άλλον τον πρωθυπουργό όπως το λέμε τον Ραγκόη. Τη βασίλισσα της Ισπανίας. Εσένα έδειχνε. Περίμενε, άστο ρε, λέω τώρα, παίζουν οι διαιτητές σε αυτό το γήπεδο. Είναι ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο Ραγκόη, όποιοι άλλοι τέλος πάντων μεγάλοι. Και παίζει ο Ολυμπιακός εκεί. Έχει να πάρει 25 χρόνια οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός εκμυδένισε, ξεφτύλισε την Μπαρσελόνα με ένα 3-0 σερί. Πέρασε την Τζέσσερικα στον ημιτελικό και πήγε στο τελικό. Και ξαναλέω ότι αυτό το παιχνίδι, άμα γινόταν σε άλλο γήπεδο, πρωταθλητής Ευρώπης ήταν Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Θρύλος Καστοριά. Τι είναι? Πάλι ο ίδιος, όχι άλλος. Ο ίδιος είμαι ρε παιδιά, ο ίδιος. Δεν ολοκλήρωσα. Α, ωραία, όχι, μόνο εσύ. Λοιπόν, ελάτε στην Καστοριά για να δείτε τι σημαίνει θρύλος. Ναι, πες. Έχουμε σύνδεσμο. Το 50% της Καστοριάς είναι όλοι Ολυμπιακάρες. Το ξέρω αυτό. Θρύλοι. Γουστάρουμε. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω. Λοιπόν, όλοι. Το ΑΕΚΑΚΙ, το Παναθηναϊκάκι, το ΠΑΟΚΑΚΙ έχουν συμβόλαια από 1,5-2 ευρώ και εμείς έχουμε από 1,5-2-3 ευρώ εκατομμύρια συμβόλαια. Σωστό. Και γουστάρουμε, γι' αυτό είμαστε Ολυμπιακοί. Όχι για τα συμβόλαια, φίλε. Ελάτε στην Καστοριά, για να δείτε τι γίνεται. Να σου πω,
μία γούνα που είχε παιχτεί σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με μία ομάδα από την Καστοριά, την είχαν πάρει. Όχι, και την είχαν διώξει σε έναν Ισπανό διαιτητή. Ήταν άλλο. Αυτοί κάναν ό,τι θέλαν τότε, ρε παιδιά. Α. Ήταν κατεστημένο τότε. Ήταν ο Δέδες, ο Γιώργος ο Δέδες. Ήταν κατεστημένο. Βέβαια. Και παίζανε με Ουκρανική. Αυτά είναι τα βρώμικα. Πες τα ρε Θωμά. Παίζαμε. Θωμά, έχουμε έρθει στην Καστοριά. Ξέρω το γήπεδο. Με τον Δίτσικο. Όχι με τον Δίτσικο. Ναι, μπορεί να παίζει και ο Δίτσικο. Είχαμε πάρει τον Άλμπερτσεν τότε. Ναι, μπράβο. Ελάτε Καστοριά. Ελάτε Καστοριά για να δείτε τι σημαίνει θρύλος. Θρύλος, θρησκεία και στη Μακεδονία. Μπράβο, φίλε μου. Να σε καλά. Λοιπόν, ρε παιδιά, ελάτε επιτέλους εδώ πάνω. Ακούμε, είπαμε, ναι. Αυτό προσπαθώ να σου πει την τελευταία φορά. Θωμά, στο σπίτι μόνο σου είσαι τώρα. Όλοι Ολυμπιακοί είμαστε. Όσοι και εμένα εδώ μέσα Ολυμπιακοί είμαστε. Τσίπουρο έχετε, τσίπουρο. Τσίπουρο, όσο θέλεις. Πίνεις τώρα, πίνεις λιγάκι. Και χωρίς γλυκάρι σου. Άντε ρε φίλε. Άνεθ, άνεθ. Ελάτε Καστοριά για να δείτε τι σημαίνει θρύλος. Εμένα θα πεις. Να είσαι καλά. Έλα, καλό βράδυ. Έχουν παρελάσει πολλοί Ολυμπιακάρες από εδώ από την Καστοριά. Καλή μόνο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια. Καλό βράδυ. Είχαμε πάρει τον Άλμπερτσεν. Είχαμε σκάσει τρία πουλμαν είμαστε. 6 ώρα το πρωί στην Καστοριά. Πήγαμε σε ένα καφενείο, έρχονται μετά τα γερόντια, λέει τι είναι αυτή. Φύγαμε, πάμε στο ξενοδοχείο. Πήγαμε να φάμε το πρωινό των παιχτών. Αντί με τα χιλίδης. Λοιπόν, καλησπέρα. Εμπρός. Θα ξεφτυλιστούμε στο παίκτη μας. Ο Άλμπερτσε, τότε έχει έρθει ο Άλμπερτσε. Στο Τσάμις έμενε η ομάδα. Πάει, αυτό έχει πέσει το ξενοδοχείο. Έλα από εκεί πέσει. Ξενοδοχεία ήταν από τότε. Εμπρός. Δεν έχει, δεν εμπρός και εμπρός. Αυτό δεν ακούνε. Έλα φίλε. Θα δώσω χαιρετίσματα στον Λουκά από τη Σύρο, στον Γιώργο από το Ρέθυμνο, στον Παναγιώτη τον Αυστραλό από τον Κορυδαλό. Ωραία. Στα παιδιά εκεί στο σύνδεσμο στη Θύρα 7 Λεμεσού. Ωραία. Και εγώ θα δώσω στον Άγιο και στον Λοσάντα από το Γήθιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Διαστήριος. Άγι. Έλα, αγόρι μου. Καλό βράδυ. Πάρε ανάσες. Καλό βράδυ. Από τη μαλακία σου. Κοιτάξτε τώρα, για να μας δουλέψετε δεν μπορείτε. Για να μας κάνετε να έχουμε τύψεις και καλά να στεναχωρηθούμε λόγω της ομάδας σας και με τη δικιά μας δεν μπορείτε. Για να μας βρίσετε μόνο μπορείτε, αλλά και πάλι δεν θα στεναχωρηθούμε. Ίσα ίσα εσείς ξεφτιλίζεστε και την οικογένειά σας που έχετε βγει τέτοιου είδους μαλάκες. Και καλό θα κάνετε να μην παίρνετε ρευλάκες. Υπάρχουν και γυναίκες για σεξ. Αλλά αν θέλετε να το πάμε στα οπαδικά, εγώ θα ήθελα προκειμένου να βρίσετε και προκειμένου να πιαστείτε πελάτες σε αυτή την εκπομπή, να δίνετε λεφτά, πηγαίνετε στους προέδρους σας να τους βάλετε χέρι. Αλλά δεν μπορείτε, γιατί κάποιοι άλλοι που τα παίρνονται, σας σκοπανάνε και το βουλώνετε. Γι' αυτό ξεσπάτε σε εμάς. Καλησπέρα. Και εδώ κοινωνικό έργο, τα βλέπετε. Εμπρός. Όχι σαν το γκόπινγκ. Του Αλαφούζου. Να, αφού τους αγριεύεις, δεν θα μην παίρνουν τηλέφωνο, δεν παίρνουν και αυτοί. Έχουμε άλλο ένα βίντεο, ε. Ωραία, βάλε αυτό το μπάσκετ με το σπανούλι, ρε παιδί, μου αρέσει. Το αφιερώνω σε όσους... Σε όσους Ολυμπιακούς. Όχι, σε όσους από τους Παναθηναϊκούς τρώνε κουραμπιέδες. Εγώ στο... Το αφιερώνω. Σε Ολυμπιακούς. Μέσα από την καρδιά μου. Για πάρτι μας. Ούτε μελομακάρονα. Πιο δυνατά. Ναι, με ακούτε. Πιο δυνατά. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Πιο δυνατά. Ως πασοκλαμπάνιας είμαι. Γίνεται χαμός αυτή τη χώρα και δεν βγαίνει ούτε ένας πούστης να μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καληνύχτα σας, ο επόμενος. 36 λεπτά. Δεν έχει γίνει τίποτα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτή η κουραβιέδες που κάνουμε είναι η σούπερ κουραμπιέδες που έχετε φάει ποτέ. Ο κόσμος σήμερα ήταν απόλυτα.
άψογος. Δυστυχώς η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει όσο καλά όσο έπρεπε. Είχα πιει ρε μαλακά. Και άμα πίνω κάνω μαλακίες, δεν το ξέρεις. Χαρητήρια για την αγωνιστική του εικόνα. Το σήμα δεν με πιάνει, πίνω που πες με βενζίνα. Υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν μπάσκετ. Τα ίδια υλικά βάζω κι εγώ, τα ίδια υλικά βάζουνε. Και αυτός έχει ο Κουραμπιές που μυρίζει σαν αλεύρι. Πρωτομαγιά, αντί να φύγει ο κόσμος, έκατσε στην Αθήνα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Να μαυρώσει, επειδή γιατί, επειδή να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Είχα πιει ρε μαλακά εκεί τη μέρα. Και όταν πίνω χέσαι μέρα. Κάνω έκκληση στον κύριο Κοντό. Θα γίνουν άσπρη κρέμα. Όταν γίνουν άσπρη κρέμα, είναι έτοιμα για να προχωρήσω. Θα ψήσω, παιδιά, στον αέρα ψήνω τον κουραμπιέ μου. Από αυτές τις κινήσεις θα διώξουμε όλο τον κόσμο. Θα φύγουμε κι εμείς οι ίδιοι που βάζουμε τα λεφτά μας. Είναι ρε, άντε φεύγα από εδώ ρε. Φεύγα τι φεύγα ρε. Άντε ρε, φεύγα από εδώ ρε. Πα, 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 είχε ψήσει εμένα. Να διώξουμε τον πρώτο παίκτη της Ευρώπης, το Σπανούλη, για να κάνουν καραγκιοζηλίκα κάτι άλλο. Τον άνθρωπο που τον έλεγανε Κώστα. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είναι ο πρώτος παίκτης στην Ευρώπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Με πάει και τα πουτσά κέφαλο. Μπράβο. Δεν το μαλακιστήρι. Ναι. Καλησπέρα. Α, τον άνθρωπο από την Καστοριά δεν έλεγανε Θωμά. Κώστα τον έλεγαν. Εγώ τι έλεγα. Θωμά. Ωραία. Πού το βρήκε τα Θωμά. Εντάξει, πέτυχα τα δύο. Το ωμέγα, είπα, το ωμέγα και το αλφα. Κάτσε ρε Άκη. Από το Κώστα με το Θωμά. Το ωμέγα με το αλφα. 50% καλώς. 50%. Έχεις πολλούς 50%. Καλησπέρα. Εμπρός. Γεια σου φίλε Χρήστο από την Καστοριά. Άλλος φίλος. Γεια σου φίλε. Ναι. Γεια σου και εσένα. Μικρός είναι. Γεια σου. Φίλε, είσαι πολύ μικρός. Πήγα να πεις στο γάλασο. Θα πάρει ο μπαμπάς σου πρώτα και μετά μιλήσεις. Και στο γάλασο να κοιμηθείς. Εντάξει, έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχετε λίγο περιθώριο, αλλά το τηλέφωνο δεν είναι συμβατικό. Εμπρός. Να παίρνει οι γονείς αυτό. Ναι, ακούμε. Τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ, ΑΕΚ. Ωραία. Όνομα. Σάκης. Σάκη, έλα, λέγε. Λοιπόν, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, πες. Φέτος θέλω να μιλήσω για τα ντέρμπι που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε? Να μιλήσουμε για τα ντέρμπι που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Για από πού και σπου. Από πού και σπου. Εσύ είσαι ο αλφαβητής. Σαν τι μιλάς. Εσύ σαν τι μιλάς. Σαν ένας οπαδός. Σαν... Όχι ρε, τι οπαδός. Αφού μιλήσουμε... σαν μεταθήκες. Όχι, να μιλήσουμε μα για αυτά που έχει παίξει η ομάδα σου. Ωραία, τι... εγώ θα παραδεχτώ ότι η ΑΕΚ δεν έχει παίξει καλή μπάλα. Η ΑΕΚ, φίλε, με τις ομάδες που έπαιξε, έκανε δύο ήττες. Έκανε δύο ήττες και δεν επιτρέπεται. Και πέρυσι, που ήσαν στη Γάμα, έπαιξε τελικό με μια ομάδα που δεν την ξέρει η μάνα της και χάσει και το κύπελλο Ερασιτεχνών. Ωραία, συμφωνώ. Και τι συμφωνείτε, που βάζει ένα χέρι. Μιλήσουμε... Άντε, γεια! Εσύ σε μάνα. Δεν έχει το δικαίωμα, ρε. Δεν έχει το δικαίωμα. Τι νομίζετε, ότι είμαστε σαν και ομοία. Επειδή συμμετέχουμε σε δύο πρωτάθλημα. Και το άρχισε και λάθος. Θα έπρεπε να μου πεις, Τάκη, να δούμε την μπάλα. Έπαιξε και στην Ευρώπη. Γιατί δεν το λες αυτό για την Ευρώπη. Όχι, θέλω, όπου θέλω να επικεντρώνω. Έκανε τρεις νίκες ο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός. Και αποκλείστηκε από φτιαχτό παιχνίδι. Φέραν οι άλλες ομάδες χ για να μην παίξει ο Ολυμπιακός 16. Και δεν ξεκινάς από εκεί. Ρε εσείς, ακούσα... Εγώ ξεκινάω που ήρθε με τη βουλιαγμένη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ξέρω εγώ με ποιο ήρθε. Λέει το παραμυθάκι που τρώτε εσείς και το έχετε μπεδώσει, έτσι. Δεν μπορείτε να το πουλήσετε σε εμάς. Τι λες τώρα. Είσαστε σοβαροί. Μπορείς εσύ, εντάξει, εσύ είσαι εθελοντής παραπλανημένος, έτσι.
Και θέλεις να κολλήσεις και εμάς στόχια. Ή γίνεται, ρε. Τι δουλειά έχουμε, το ρε, μόνο που είχες δικαίωμα να ρωτήσεις και δεν το έκανες ήτανε τη στιγμή που η ΑΕΚ έπαιζε Α1 μπάσκετ, βόλεϊ αντρών και βόλεϊ γυναικών, έπρεπε να με πας εκεί, στα μεταξύ μας παιχνίδια, στην ίδια κατηγορία. Δεν έχεις το δικαίωμα να πέσεις με τα σούρμενα και να με πάρεις σε μένα τηλέφωνο να μου πεις τι έχω κάνει στα ντέρμπι. Ναι, πάρω εγώ τη Ρεάλ, την εκπομπή τη στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα και να τη λέω... Ή και εγώ τώρα που σου είπα έκανες δύο ήττες, θα μου πεις και τι έγινε, πήρα πρωτάθλημα, ανέβηκα αλφαθνική. Έτσι θα μου το πας. Θες να μιλήσουμε για το βόλεϊ, γυναικών και αντρών. Πού είσαι, πουθενά. Ας το να διαβάσουμε κάτι. Θες να μιλήσουμε για το μπάσκετ, πού είσαι, πουθενά. Με λίγα λόγια, ό,τι πείμα τρώτε εσείς δεν μπορείτε να το μεταφέρετε σε εμάς. Αυτά το τα πείμα... εγχοβίστηκα μεταξύ σας. Αυτά είναι για να σας συντηρούν εσάς. Να υπάρχετε σαν πρόβατα που είστε. Αντί να βάλεις χέρι του Μελισανίδη που δεν σου φτιάξει γήπεδο. Όχι, ρε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Ρε, μην βάλεις χέρι σε κανένα, μια χαρά πάτε. Και εσείς και οι άλλοι. Έχεις το θράσο με ρωτήσει σε μένα. Και υπάρχει μια χαρά πάτε, ρε. Τίποτα, ρε. Εμείς είμαστε οι εχθροί σας. Τι έγινε στο Σεφ, ρε παιδιά, στο διδελικό και φάγαμε μια αγωνιστική κλεισμένο. Αυτή η παράκα δεν πέφτει ποτέ όσο υπάρχει ο Βασιλακόπουλος. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Γράφει και ο φίλαθλος. Συμφωνώ και εγώ. Ο Εμμανουήλ, παρένθεση Παπαδόπουλος, θα τα σπρώξει στο Βαζέλα να φτιάξει ομάδα. Μάλλον θα ρωτήσει τον επώνυμο φίλαθλος, Μάκης Γούβα. Ναι, γιατί έχει πάρει το πακέτο των μετοχών με 25.000. Ποιο? Ο Μανώλης, ο Παπαδόπουλος. Ένα ασπρομάλης, ρε, που κάνει το γελίο. Ναι, που κάνει. Ναι, που κάνει. Ναι. Στο μπάσκετ, ναι, που θέλει να μας δίνει και τέτοια, ναι. Άντε, ρε. Ναι. 25.000 σου πήρε. Ναι, βέβαια, δεν το ξέρεις αυτά. Έλα, έχει γίνει. Και εκεί κλέψει πως η αγορά του αιώνα έγινε, ρε. Η φανέλα υπάρχει στην μπουτίκη, αν ναι, πόσο κάνει μάγκες. 65 ευρώ. Μόνο στην μπουτίκη υπάρχει. 65 ευρώ κάνει. Παιδιά, εντάξει, εγώ περίμενα να κάνει και ακριβότερα, είναι πολύ καλή. Και στην τιμή θεωρώ ότι είναι καλή η τιμή. Πείτε για το τεράστιο Δελιγιάννη, μπράβο, ναι, το ξεχάσαμε. Ποιο Δελιγιάννη, ναι. Στο μπράβο του, μπράβο για την και μπράβο για σταμάτησε, τα λόγια, διαβάσω για το μήνυμα. Ναι, διάβασε. Πείτε για το τεράστιο Δελιγιάννη που σταμάτησε και για το τεράστιο παίχτη που ήρθε στη θέση του. Εμείς θα μείνουμε στο Δελιγιάννη που σταμάτησε, ναι. Έτσι. Θα μείνουμε στους λυγμούς του, έτσι, και στα λόγια που Φωστό. Είπε. Και όσον αφορά και το άλλο Άκη που είπε για τον παίχτη που ήρθε, ο τερματοφύλακας αυτός που ήρθε στο Πόλο Αντρών είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι. Όχι, να τα βάζουμε κάτω, ρε. Δεν είναι πρώτος στην ομάδα του, δεύτερος είναι στην ομάδα του. Βέβαια, και το ταλέντο αυτό είναι πρώτος στην Ευρώπη. Σου λέω, ναι. Το ξέρω από Πόλο Άσυ. Θα το δούμε. Πάντως είναι μεγάλη. Για να ξεπεράσει το Δελιγιάννη, πιστεύω ότι πρέπει να. Έτσι είναι μεγάλο. Μπράβο το. Και ένα ακόμα μπράβο. Πώς λέμε, να μπει στο σκουφάκι του. Πώς λέει, στα σκουφάκι του. Είναι δύσκολο να μπει στο σκουφάκι του. Πώς λέμε στο Πόλο, δηλαδή. Λέμε για ένα παίχτη του, πες παίρνει ένα δεκάρι, λες είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Τζοβάνι. Εδώ πώς θα το πούμε με τον Δελιγιάννη. Δεν το ξέρω αυτή τη. Τι είναι, πώς. Να παίξει μπάλα, ξέρω. Τι είναι να μπει στο σκουφάκι του. Να μπει στο σκουφάκι του. Ρε, όταν μπαίνει ένα σπίτι. Ναι, το κατάλαβα και να μπει στο σκουφάκι. Ωραία. Συμφώνουμε. Πες στο μπουρνούζι του. Ναι. Παιδιά, ναι. Που λέτε ο άλλο με κουκούλα, κυρία με τη γούνα. Ναι. Παιδιά του χρόνου πρέπει να πάρουμε double και στα 4 ομαδικά αθλήματα. Βεβαίως. Εγώ το βλέπω εφικτό, εσείς τι λέτε. Και εμείς εφικτό το βλέπουμε, Σπύρο, το βλέπουμε. Πάντως για τα 4 ομαδικά. Πήρα από τραπετσόνα. Ναι, Σπύρο μου από την τραπετσόνα, τα 4 ομαδικά αθλήματα και το βόλεϊ πήρε ένα τροπέο, το League Cup. Έτσι. Για double λέει η διευθυντή. Ναι, λέω ότι double. Όλα τα αθλήματα του Ολυμπιακού. Ναι, ρε, παιδιά, εγώ θέλω ρε κουμπαράκι. Ναι, άλλο σου λέει τι λέει εδώ. Ωραία. Για τον νέο προπονητή έχετε άποψη, παιδιά. Ποιον? Ο Σίλβα εννοεί. Εγώ θα πω ότι. Να διαβάσει τις δηλώσεις του Μωρίνιο. Ο Μωρίνιο δεν λέει. Τα λέει τσεκουράτα. Ναι, δεν λέει. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Δεν χάνετε βιαφτιά. Και στην Πορτογαλία το θεωρούν ότι είναι. Εδώ οι οπαδοί τη Sporting. Βάλανε χέρι στη διοίκηση της ομάδας τους γιατί τον αφήνει να φύγει. Ναι, από εκεί και πέρα, όπως και κάθε προπονητή, είτε καλός είναι είτε κακός, πρέπει να το δούμε, έτσι. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται για παίκτες και για προπονητές να βγάζουμε συμπέρασμα στη βδομάδα πάνω. Ο Τράκης βάσει τιμωριών πρέπει να επιστρέψει στα γήπεδα το 2077. Ένας άλλος γράφει Μιραλάς αριστερά, Κάλμπερ δεξιά, Μπερμπάτο center forward και Νέτο center back. Πώς σας φαίνεται, Μάκες, τέλειο, Γιώργο Σίδρα. Αφού το βλέπεις εσύ τέλειο, τέλειο, ό,τι είναι για σένα τέλειο. Οκ, παιδιά, αυτά είναι γνώμες. Εντάξει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε το,
το μήνυμα. Έχουμε κι άλλα. Σε έχασα μου πάλι. Είπε. Α, είπε. Νέτο. Α, ωραία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Πάμε τι θέλεις, τι ανάλυση, και αυτό εδώ να διαβάσουμε. Άκη, χαιρετισμού σε ένας παλιός φίλος από τα υπέροχα χρόνια του Άρη στην Πλάκα. Μπράβο. Εύχομαι και ο Γιώργος να είναι καλά. Έχω να σας δω 30 χρόνια. Γιατί λείπω έξω. Δημήτρης Πατήσια. Με τα χαρά, Δημήτρη, να τα πούμε και από κοντά. Σίγουρα θα, μια χαρά θυμηθούμε, ο Γιώργος. Θα θυμηθούμε ιστορίες και ο Γιώργος μια χαρά είναι. Και τα περισσότερα παιδιά που θυμάσαι μια χαρά είναι. Καλησπέρα. Α, δεν υπάρχει καλησπέρα. Καληνύχτα, Τάκη. Α, ωραία, καλό παιδί. Σαββατοκύριακο. Μάγκες, ναι. Μην ανησυχείτε σε κανένα άθλημα. Σε 58 μέρες αρχίζει το πρωτάθλημα. Εντάξει, σε κανένα άθλημα. Αγωνία όπως και πώς. Και σε 2,5 μήνες αρχίζει το... Να πάρουμε τον double. Φιλάθλοι του Ολυμπιακού, η ομάδα μας, οι ομάδες μας, όλες οι ομάδες μας, όλα τα τμήματά μας είναι σε καλά χέρια. Ακόμα καλύτερα χέρια είναι που υποστηρίζουμε και εμείς όλα τα τμήματά μας. Δεν θα ανησυχείτε σε κανένα πρωτάθλημα και μας αρέσει το σλόγγαν αυτό. Το όλοι μας και μόνοι τους, γιατί αυτό είναι στην ουσία. Μέσα στη φουκαραδοσύνη τους, μόνοι τους είναι. Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, βεβαίως. Καλό βράδυ, Μαγκές. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.